Έλα! Έλα, έλα, έλα! Για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φωτσκόρχο πιβίνο γαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες! Καμ' του δόθε πάμε και σήμερα για δύο ώρη ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντική ζουμουσάδα! Κωστής Μπιζαρός στο μικρόφωνο, η αφεντομουτσουνάρα μου, με Σωτήρη Δασκαλάκη πίσω την κονσόλα! Βγαίνουν κάτι ήχοι, φίλε, περίεργοι να πούμε, κάτι έτσι πετάγονται. Τον Ατάλο από τον Ιάπωνα, από το μηχάνισμα, αλλά τα διορθώνουμε όλα. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε να συζητήσουμε κυρίως το τι θα γίνει την Κυριακή, παρά το τι θα γίνει σήμερα ή μάλλον το τι έγινε εχθές. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό που θέλω να πω. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα τα αναλύσουμε. Μια χαρά. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και σήμερα. Μην ξεχνάτε ότι χορηγεί σήμερα και σήμερα της πρώτης ώρας είναι η Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης με καταπληκτικά πράγματα Αιγαί και Ζανούς, ειδικά αυτό το διάστημα, και βέβαια Άρτο Ζαχαροπλαστία Νικολαίδης, όλα όσα θέλετε θα τα βρείτε εκεί, και παγωτά και ψωμάρες και γλυκάρες και τα πάντα όλα. Μπορώ να μην ασχοληθώ πάνω από 3 λεπτά με το χθεσινό παιχνίδι? Μου επιτρέπετε? Όχι ότι θέλω να υπεκφύγω, αλλά επειδή δεν έχουμε μπροστά μας κανένα δεκαπενθήμερο, ας πούμε, μέχρι το μάτς με τη Χάρτινη, αλλά είναι μεθαύριο το παιχνίδι αυτό, θεωρώ ότι θα είναι μεγάλο λάθος να παρασταθούμε στο χθεσινό παιχνίδι. Θα πούμε για χθες, αλλά δεν θέλω να ασχοληθώ πάνω από 3 λεπτά. Γιατί θεωρώ ότι θα είναι λάθος. Θεωρώ ότι θα αναλωθώ τη στιγμή που πρέπει να ρίξω το βλέμμα μου και να όλο μου το είναι, όλο μας το είναι, να είναι σε αυτή που έρχεται την Κυριακή στην Τούμπα. Σε αυτή που πέρσι έστησε το θέατρο του παραλόγου, σε αυτή που πέρσι έκλεψε ένα πρωτάθλημα, στη Χάρτινη, στην Κύβδηλη, στην ψεύτικη πρωταθλήτρια, που έρχεται την Κυριακή να παίξει, βάζω ένα ερωτηματικό. Ξέρω, μπορεί να φοβηθούν πάλι τα παιδιά τίποτα. Μπορεί πάλι τσιγκλιπιπί. Μπορεί να σκιαχτούνε. Μπορεί να έχουν πάθουν κανένα ψυχολογικό άμα δούνε την κερκίδα. Μπορεί να φοβηθούν από το πανό της Μηχανιώνας. Ξέρω εγώ, μπορεί να φυσήξει ο άνεμος νοτιοδυτικός. Δεν ξέρω. Μπορεί καμιά ψυχάλα. Δεν ξέρω. Θα πούμε και για χθες. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει 3-4 λεπτάκια μόνο. Και μετά θέλω το μυαλό μας ολονό να είναι στο Κυριακάτικο. Εχθές είδαμε μία ομάδα σαφέστατα ανώτερη από μας, παγκόσμια κλάση. Είδαμε μία ομάδα που διέψευσε και όλους αυτούς που λέγανε «Έλα μωρέ, θα έρθουνε με τα δεύτερα αυτοί». Με τα δεύτερα, αν εξαιρέσει τον Αζάρ που δεν έπαιξε, δηλαδή μόνο ο Αζάρ που δεν έπαιξε, οι υπόλοιποι είδατε ποιοι ήταν. Είδατε. Τους είδατε τα ονόματά τους. Μέσα και ο Αλόνσο, μέσα και ο Πέδρο, μέσα και ο Μωράτα, μέσα και ο Καντέ, μέσα και ο Γουίλιαν. Δηλαδή όλοι. Μέσα και ο Κέπα, μέσα και ο Ρούντιγκερ. Εγώ δεν είδα κανέναν αναπληρωματή. Δεν είναι τίποτα δεύτερα. Επειδή λέγανε όλη τη βδομάδα, θα έρθουν, λέει, με τα δεύτερα. Με τα δεύτερα τους θα παίξετε, μας λέγανε. Ήρθε λοιπόν μια ομάδα που είναι άλλο επίπεδο. Άλλο επίπεδο. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι θα μπορούσαμε ακόμα και έτσι, εχθές, να πάρουμε μια ισοπαλία. Γιατί δεν μου δίνεις, ρε παλιό μπίμπιπ, το καθαρότατο πέναλτι στο τράβηγμα της φανέλας λίγο πριν το ημίχρονο, που λίγος κόσμος το πήρε χαμπάρι στο γήπεδο γιατί είχε τσούρμο παιχτών εκεί, στο φάουλ που εκτελείται, ο Μπάρκλεϊ, πώς το λένε αυτός, ο Μπέρκλεϊ, τραβάει ξεκάθαρα, πεντακάθαρα φαίνεται, τραβάει από τη φανέλα τον Μαουρίσιο και το ρίχνει κάτω.
Συγγνώμη, τα πέναλτι που σφυρίχτηκαν εις βάρος μου στα προηγούμενα ευρωπαϊκά μάτς, φέτος μιλώ, για φέτος. Με την Μπενφίκα, ας πούμε. Ξέρω. Ή ακόμα και με την. Ποιο ήταν με την Σπαρτάκ, ήταν το πέναλτι που τον αγκαλιάζει λίγο και τον αφήνει. Ή με τη Βασιλεία, δεν θυμάμαι τώρα. Δηλαδή, τα πέναλτι που σφυρίχτηκαν εις βάρος μου ήταν περισσότερο ή λιγότερο από αυτό το πέναλτι. Προσέξτε, δεν λέω ότι ήμασταν καλύτεροι. Δεν λέω ότι παίξαμε, ας πούμε, καμιά συγκλονιστική μπάλα. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι το πήγα το μάτς 1-0. Αφού στο 1-0 γίνεται πέναλτι, γιατί δεν μου το δίνεις? Δώσε μου το πέναλτι. Δηλαδή η διαιτησία μέχρι τώρα είναι απόλυτα εχθρική απέναντί μας. Απόλυτα εχθρική. Και εντάξει, παίζει μια τεράστια ομάδα. Χρειάζεται δηλαδή προστασία, ας πούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, είδαμε μια ομάδα που είναι παγκόσμια κλάση. Ξεκάθαρο. Τρώμε και ένα γκολ νωρίς, πράγμα το οποίο, αν υπήρχε στο μυαλό μια πιο προσεκτική προσέγγιση του παιχνιδιού, εγώ λέω ότι το πώς ανοιχτήκαμε με την Μπενφίκα και το πώς έγινε, ίσως να έπαιξε και ρόλο στο πώς αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δηλαδή, κάτσε να είμαστε λίγο πιο... να είμαστε λίγο πιο πονηρεμένοι, λίγο πιο υποψιασμένοι, να μην ανοιχτούμε τόσο πολύ, να μην δώσουμε χώρους. Θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο το πώς πήγε το μάτς με την Μπενφίκα. Άρα, μπήκαμε έτσι, με αυτό το σκεπτικό. Θεωρώ ότι λίγο παραπάνω ότι φοβηθήκαμε την Τζέλσι. Λίγο παραπάνω ότι φοβηθήκαμε. Και φάνηκε στο τελευταίο 15 λεπτό, που ήταν μέσα και ο Ουάρντα και ο Μπίσεσβαρ και ο Πρίγιο, που κάτι πήγαμε, κάτι δημιουργήθηκε, κάτι κάναμε, κάπως αλλάξαμε την εικόνα του παιχνιδιού. Πέρα από το ότι, ξαναλέω, θέλω να ασχοληθώ 4-5 λεπτά, γιατί το μυαλό όλων μας είναι στο μάτς με τη Χάρτινη, είναι και από αυτά τα μάτς που μπορεί να στραβώσουν και να γράψει ένα σκορ δύσκολο για να μπορέσεις πολύ γρήγορα να το βάλεις στο πλάι και να πας την Κυριακή να δώσεις αγώνα σαν αυτόν με τη Χάρτινη, να πας την άλλη εβδομάδα να δώσεις αγώνα με το Γαύρο, να έχεις και το κύπελο ενδιάμεσα. Είναι από αυτά τα μάτς που λες, ναι εντάξει, δεν περίμενα να ισοπεδώσω την Τζέλσι ή δεν περίμενα νίκη, όμως ρε φίλε, να έρθει ένα τόσο μεγάλο σκορ, να αρχίσει τώρα, ξέρετε, η εσωστρέφεια, η γκρίνια, η μύρλα, η ψυχολογικά να επηρεάσει τους παίχτες τόσο ώστε τα απόνερα να φτάσουν μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Πιο πολύ θεωρώ ότι αυτό μας ενδιέφερε. Είδατε ότι όλη τη βδομάδα συζητάμε περισσότερο για το μάτς με τη Χάρτινη την Κυριακή παρά για αυτό το μάτς. Γι' αυτό είπα, δεν μας άφησαν να το χαρούμε κιόλας. Πέρα τούτου, είχαμε υπόκληση όταν ο Σέσκ Φάμπρεγας, ένας από τους κορυφαίους χαφ του πλανήτη, αυτός που έχει πάρει από Μουντιάλ, από Euro, από Champions League, από πρωταθλήματα Ισπανίας, από πρωταθλήματα Αγγλίας, από Ιντετότο, από Ράπαν, έχει πάρει ό,τι μπορείς να πάρεις. Όταν τα έχει πάρει λοιπόν όλα, τα έχει δει όλα στη ζωή του αυτό το παλικάρι. Μιλάει ένας που δεν υπάρχει κάτι που δεν το έχει πάρει, ρε παιδί μου. Όπου έπαιξε το πήρε. Στη γειτονιά του που έπαιξε, να πούμε, το κοκομίλκ τουρνουά, έπαιξε στα Μαυροσκούφια, πήρε και το τουρνουά τα Μαυροσκούφια, τα πήρε, λέω. Όταν λοιπόν τον πλησιάζει ο ρεπόρτερ και του λέει πώς είδες το μάτς, λέει ποιο μάτς ρε παιδιά, λέει. Ποιο μάτς. Δεν είδατε, λέει, την ατμόσφαιρα. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να κάνω αυτή τη δουλειά, λέει ο άνθρωπος. Γι' αυτό το λόγο αγαπώ αυτό που κάνω. Για να έρχομαι και να παίζω σε τέτοιες έδρες. Μπαίνει δίπλα στη δήλωση του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Που είχε πει, ρε παιδιά, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Και το αναφέρει και στην αυτοβιογραφία του. Όταν λοιπόν ο Φάμπρεγκας
Μιλάει έτσι. Όταν πηγαίνουν μετά στο Ζηρού και λέει και ο Ζηρού, ρε παιδιά, τι έγινε ρε παιδιά, λέει. Τι συγκλονιστική εξέδρα είναι αυτή. Και πώς συμπαρίστανται έτσι, σου λέει, τρώνε γκολ αυτοί και φωνάζουν πιο δυνατά. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να έχει βγει πλάγιο αράου την μπάλα. Όταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής Καντέ υποκλίνεται και λέει, παιδιά, συγκλονιστική η εξέδρα. Όταν λοιπόν ο ένας μετά τον άλλον, αυτοί οι τεράστιοι παίχτες, όταν μιλούν έτσι, όταν πηγαίνουν στο Μάρκος Αλόνσο, άλλη τεράστια προσωπικότητα, άλλος τεράστιος αυτός, και λέει, παιδιά, είναι φοβερό το πώς συμπαρίσταται η οπαδή του ΠΑΟΚ στην ομάδα τους. Είχα ξαναέρθει εδώ με τη Φιωρεντίνα και δεν το ξέχασα ποτέ αυτό το πράγμα. Και σήμερα πραγματικά είναι συγκλονιστική η εξέδρα. Αυτά είναι παράσημα. Όχι ότι περιμέναμε το Φάμπρεγκας, τον Αλόνσο και τον Ζηρού και τον Καντέ, παγκόσμιους πρωταθλητές, να το πούν. Όμως, σκεφτείτε, αυτοί δεν παίζουν στο Λίχτενστάιν. Σε ένα οικόπεδο που είναι βοσκότοπο οι υπόλοιπες μέρες και κατεβαίνουν να παίξουν τα Σαββατοκύριακα. Έχουν οργώσει τον κόσμο. Έχουν πάει, έχουν παίξει παντού. Όταν λοιπόν ανοίγει όλο το στόμα, ούτε έχει κανένα λόγο τώρα, ας πούμε, ο Φάμπρεγκας να γλύψει το λαό του ΠΑΟΚ ή να πει καλά λόγια. Τι τον νοιάζει το Φάμπρεγκας και το Ζηρού ή τον Καντέ. Θα μπορούσε να είναι και πολύ σνόπ. Ήρθαμε, κερδίσαμε, γεια σας. Όταν λοιπόν υποκλίνονται αυτοί, του έχει πει κανένα, του έχει βάλει κανένα. Του είπαν, πείτε και κανένα καλό λόγο για τον κόσμο. Ναι, είναι τέτοιο είδους αυτοί. Είναι μικρούλιδες και θα ψαρώσουν. Άντε, παιδιά, πείτε και καμιά καλή κουβέντα. Όταν λοιπόν σου βγάζουν τον καπέλο αυτοί, τότε λες, φαντάσου το ίδιο σκηνικό με 40.000 κόσμο. Και όταν βλέπεις αυτό το τεράστιο πανό να καλύπτει όλη την 5 και την 6, το πανό δουλεμένο από μεροκαματιάριδες, ψαράδες, από ανθρώπους του μόχθου που βάλανε τις μανάδες τους, τις γυναίκες τους, τις αδερφές τους, βάλανε και οι ίδιοι κόπο μέσα και ράβανε μερόνυχτα τα παιδιά στη Μηχανιώνα, ο Κώστας, ο Δασκαλάκης και ο πρόεδρος, μου περιέγραφαν με τόσο γλαφυρό τρόπο πώς το πανό αυτό ράφτηκε μέτρο-μέτρο, δεν είναι κάτι παραγγέλθηκε έτοιμο. Το παραγγείλαμε σε μια εταιρεία στο εξωτερικό και μας φέραν τόσα μέτρα πανί. Έτοιμο. Το ράψανε μόνοι τους. Και επειδή είναι χειροποίητο, γι' αυτό δεν το βγάζουν στις βροχές. Πολλές φορές ρωτάνε φίλοι, ρε εσείς, γιατί δεν βγάλαμε το πανό της Μηχανιώνας. Μα άμα σαπίσει η ραφή, άμα σαπίσουν οι ραφές από τη βροχή, υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το πράγμα θα αρχίσει να αποσυντίθεται. Θα διαλυθεί. Γι' αυτό περιμένουν μόνο σε ειδικές συνθήκες τα παιδιά. Και βγαίνει αυτό το πράγμα και είναι τόσο υπέροχο. Είναι τόσο επιβλητικό αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Να κατεβαίνει αυτό το πανί και να βλέπεις. Να βλέπεις τα χρώματα να απλώνονται. Να βλέπεις το δικέφαλο και τις λέξεις Παοκάρα Μηχανιώνα. Όλα αυτά. Αγωνιστικά. Είπαμε. Ο Ζαμπά έδειξε πράγματα χθες. Του σκάει 2-3 τρίπλες του Αλόνσο που θα τις θυμάται ο Αλόνσο. Είναι ένα 20χρονο παιδί που δείχνει ότι άμα προσέξει, άμα δουλέψει, άμα δεν ψηλωθεί, άμα δεν τρελαθεί, έχουμε να δούμε πολλά πράγματα από αυτόν. Και χθες σε τέτοια μάτς δείχνεις και αν έχεις κότσια, αν έχεις αγωνιστικό θράσος. Δεν τα επιχειρεί με τον Σεντεμέντα και με τον Τζούξτο. Τα επιχειρεί με τον Μάρκος Αλόνσο. Έλα εδώ φίλε, τι είσαι εσύ, το κορυφαίο αριστερό μπακ στην Ευρώπη. Είσαι ο κορυφαίος. Φάε δυο τρίπλες να με θυμάσαι. Δείχνει ότι έχει και θράσος. Χωρίς θράσος, όσο ταλέντο και να έχεις, προσέξτε, δεν μιλάω για αγένεια. Δεν μιλάω για ανάρμοστη συμπεριφορά. Για κολοπεδισμό. Μιλάω για θράσος. Το καλός εννοούμενο θράσος, το οποίο έχει πολύ θάρρος μέσα. Έλα εδώ, πάρ' τις τρίπλες σου, να με θυμάσαι. Όπως επίσης ο λατρεμένος Μπίσεσβαρ. Όπως επίσης ο Ουάρντα.
Γι' αυτό λέω, ίσως αυτούς έπρεπε να τους δούμε νωρίτερα, αλλά τελεία βάζω. Βάζω τελεία. Όλη η ιστορία, για να κλείσω εγώ τουλάχιστον, εσείς μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, αν και σας είπα, θέλω αυτή τη στιγμή να βάλω μία τελεία, ένα σχόλιο μόνο. Το μάτς που μας ενδιαφέρει είναι αυτό στις 4 δεκάτου, έξω, στην Πάτε. Εκεί ναι, πρέπει τουλάχιστον ισοπαλία. Διότι αν η Μπάτε πάει στους 6 πόντους και εγώ έχω 0, αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπέατα Σημακοπούλου. Όχι ότι δεν γίνεται, κανένας δεν αποκλείστηκε από τη δεύτερη αγωνιστική, όμως όταν ο άλλος έχει 6, ας πούμε ότι η Τσέλσι προκρίνεται, έτσι, δηλαδή δεν συζητάμε για αυτόν που είναι μετά. Όταν ο άλλος έχει 6 και έχει 0, θα σου βγει η ψυχή. Πρέπει να περιμένεις και στραβοπατήματα δικά του και εντός έδρας ήττες δικές του και. Άρα, τουλάχιστον την ισοπαλία στο μάτς εκείνο. Θα τα δούμε αυτά όταν έρθει η ώρα. Βάζω μία τελεία στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Την είδα πολλές φορές στη φάση του πέναλτι, φίλε Σωτήρη μου. Ξέρω ότι ήσουν στο γήπεδο και δεν την έχεις δει. Μπες, υπάρχει παντού στο διαδίκτυο. Είναι καθαρότατο τράβηγμα. Έχουν δοθεί σε εμάς, εγώ δεν λέω σε άλλες ομάδες, σε εμάς δόθηκαν πολύ λιγότερο πέναλτι. Ήταν πολύ λιγότερο αυτά που έδωσαν εις βάρος μας στα μάτς με την Μπενφίκα. Ήταν πολύ λιγότερο πέναλτι σε σχέση με αυτό το τράβηγμα που είναι παρατεταμένο, που τον βγάζει τελείως από το ξοκίνημα που πάει να κάνει ο Μαωρίσιο. Δεν το είδε κανένας. Πάλι δηλαδή η διαιτησία, εγώ δεν λέω ότι χθες έφταιγε η διαιτησία που δεν κέρδισα. Όχι. Δεν ψάχνω δικαιολογίες. Αυτά. Στο ντεσού της βραδιάς είναι ο παίχτης της Ζυρίχης που στο γασιπί βάζει γκολ με τη Λάρνακα, πηδάει τη μία πινακίδα, πάει να πηδεί στην άλλη και στην άλλη δεν έχει, είναι η Τάφρος. Και ο Μπούφος πηδάει μέσα στην Τάφρο, παιδιά. Δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, και χάνεται. Πώς είσαι κάτι Μικη Μάους που εξαφανίζεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο κακός Πιτ. Χάνεται. Τέλειο. Πρώτη πινακίδα, βλέπει το τυχάκι, πάει να πηδήσει και τη δεύτερη πινακίδα να πάει στον κόσμο. Και δεν έχει πάτωμα. Έχει Τάφρο, η οποία Τάφρος, λογικά, για να μην μπαίνει ο κάθε χουλιγκάνος μέσα να πούμε τι κάνει αυτό, δεν φαντάζομαι ότι πατώνει στο ένα μέτρο. Και δεν είδαμε αν βγήκε και πώς ξαναβγήκε. Δεν το είδαμε. Μέσα σε όλα, και κλείνω εγώ την εισαγωγή μου, θυμήθηκε ο κύριος Ημιτζόγλου τώρα, ξύπνησε, οπ, τι έγινε παιδιά, κινητοποιηθήκαμε, εντάξει, να καλέσει τον Μπασχαλάκη για ανάρμοση συμπεριφορά. Ο ίδιος που κοιμόταν βαθύ ύπνο και αγόραζε αγροτεμάχια όταν ο κύριος Κέβιν Μυραλάς ήρθε και μας έδειχνε τα καμπανέλια του, ήρθε και μας έδειχνε ό,τι είχε τέλος πάντων να δείξει μέσα στην Τούμπα, με κίνδυνο να γίνει κούγκι η Τούμπα. Τότε κύριε δικαστά, τους έδειξε τα του ο Μυραλάς. Τώρα, παιδιά, να οργανωθούμε, παιδιά, γρήγορα να καλέσουμε, μήπως και προλαβαίνουμε με την ΑΕΚ, μήπως και... Ασχέτως που εμείς είπαμε ότι είναι λάθος αυτό που έκανε ο Πασχαλάκης, έτερον, εκάτερον, απλά, θυμάσαι τι είπαμε, Αλεξάνδρε μου, τους δίνουμε πάτημα, βλέπεις, εμείς μόλις τους δώσουμε μια χαραμάδα, επ, έλα εδώ, και οι καραπαπάδες, και οι χάρτινοι, και όλοι. Γι' αυτό, πεις εμείς πρέπει να είμαστε οι άψογοι. Πρέπει να είμαστε οι άψογοι, παιδιά. Χωρίς ψόγο. Έτσι να πορευόμαστε. Εμείς πρέπει να είμαστε. Αυτοί που δεν θα τους δίνουμε ούτε ένα πάτημα. Αυτά. Κλείνω πριν πάω στο διάλειμμα με μια συνέντευξη εξομολόγηση στην ουσία που έκανε ο Κλάους. Πρώτη φορά τον άκουσα να μιλάει έτσι. Εγώ φταίω για όλα. Εγώ έφταιξα που... Ο άνθρωπος κατανοεί ότι τελευταία στιγμή να πάει στα Γιάννενα δεν είναι αυτό που έχει ονειρευτεί. Ο βασιλιάς με το περιβραχιόνιο, το παιδί από τις ακαδημίες, ο άρχοντας
με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο 100 τόσα γκολ. Ο νούμερο 1. 105 γκολ. Αν καθίσουμε και λέμε 1, 2 και να μετρήσουμε. 3, 4, να τα πούμε με νούμερα. Για να φτάσουμε στο 100, λίγη ώρα θα τη φάμε. Αυτός τα είχε βάλει τα γκολ. Ήσουν λοιπόν στην κορυφή και βρέθηκες τώρα εκεί, στα Γιάννενα. Να περιμένεις τη σειρά σου να μπεις να παίξεις. Προς τιμή σου, επειδή παρακολουθούμε, είπα, τους παλιούς μας φίλους, αυτούς που τίμησαν τη φανέλα, όταν φεύγει κάποιος, έχω αυτή την νοοτροπία. Δεν τον παραπετάω, δεν αδιαφορώ. Ξαφνικά δεν είναι ξένος για μένα. Δεν. Ειδικά όταν είναι κάποιος που δεν ήρθε για να φεγγάρει τώρα, ξέρω εγώ, ο Νέτσιτ και έπαιξε να δω τι κάνει ο Νέτσιτ, ας πούμε, και ο Χούσεν και ο Μαντούρο. Αδιάφορο. Μιλάω για τέτοιες περιπτώσεις. Για τον 105 γκολ. Όνειρό μου λέει να κλείσω την καριέρα μου. Όνειρό μου ήταν να φορέσω τη φανέλα, να γίνω αρχηγός, τα κατάφερα. Κάποια στιγμή ίσως να κλείσω την καριέρα μου στον ΠΑΟΚ. Έκανες μια καλή αρχή που έκανες σκληρή αυτοκριτική στον Κλάους. Που είπες ότι εγώ, δεν φταίει κανένας, λέει. Εγώ λέει φταίω για όλα, εγώ. Τουλάχιστον το κατάλαβες, έστω αργά. Γιατί αναφέρω τη συνέντευξη. Το ένα σκέλος είναι ο Κλάους αυτός καθ' αυτός. Το άλλο είναι να πάρουν παίχτες που τώρα είναι νεαροί και είναι σε μια κατάσταση εφορίας που έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, να διαβάσουν τις κουβέντες του Κλάους. Για να μην πάθουν ό,τι έπαθε και ο Κλάους. Αυτά! Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Σήμερα δίνουμε 3 εισιτήρια για τον αγώνα κυπέλου ΠΑΟΚ Άρης. Την Τετάρτη θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Το μυαλό μας είναι στο παιχνίδι της Κυριακής. Έρχονται αυτοί που φοβήθηκαν ΔΕΜΕΚ. Έρχονται αυτοί που μας αφαίρεσαν βαθμούς για να πάρουν ένα ψεύτικο πρωτάθλημα. Αυτοί που έκαναν κύβδιλες φιέστες. Που έστησαν ένα ωραίο θεατράκι. Αυτοί που και φέτος ευνοούνται. Έρχονται αυτοί να παίξουν εδώ. Που μας κλέψαν ένα πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια μας. Ένα πεντακάθαρο γκολ. Οι Κομίνιδες και οι Συναυτό. Έρχονται την Κυριακή. Την Κυριακή λοιπόν δεν πρέπει να τους αφήσουμε να πάρουν ανάσα. Και εκεί συμφωνώ που εχθές ο Ρασβάν δεν έβαλε όλους τους παίκτες μέσα και ξεκούρασε. Ο Μάτος έτσι κι αλλιώς γιατί είχε τιμωρία, αλλά ξεκουράστηκε και ο Άρντα στην ουσία, ξεκουράστηκε και ο Μπίσεσβαρ στην ουσία, ξεκουράστηκε και ο Πρίγιοβιτς στην ουσία, ξεκουράστηκε και ο Λιμνιός 100%, ξεκουράστηκε και ο Κρέσπο στην ουσία και ο Κάνιας που πιθανόν να παίξει, άρα θα πάει, θα δούμε μία άλλη, δεν θα δούμε ούτε Χατσερίδη, ούτε Βέρμπλουμ, ο Βέρμπλουμ παρεμπιπτόντος, βλέπετε. Όταν τρεις μήνες δεν άφησε πισίνα για πισίνα. Δεν είναι δυνατόν, φίλε. Δηλαδή, οι άλλοι είναι κοροϊδάρες. Θα το κάνανε όλοι αυτό. Φαίνεται ο άνθρωπος ότι έχει στοιχεία, αλλά ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος να ακολουθήσει. Εύκολα πουλήματα της μπάλας από παίκτες τέτοιας κλάσης. Εσένα σε φέραμε, αγόρι μου, με 1000 παρακαλετά, για να αλλάξεις το επίπεδο της ομάδας. Για να μας ανεβάσει ένα σκαλί. Θεωρώ ότι θα το κάνει. Όμως ακόμα δεν είναι έτοιμος. Ούτε ηδήμονας είμαι, ούτε προπονητής, ούτε φυσικοθεραπευτής, ούτε εργοφυσιολόγος. Δεν πρέπει να είμαι κάποιος από αυτούς για να το... Εσείς δεν το βλέπετε ότι αυτός έχει, αλλά ακόμα δεν είναι στο 100%. Άρα με τη χάρτινη την Κυριακή θα πάει με τους απόλυτα ετοιμοπόλεμους. Θα δούμε μία άλλη εντεκάδα, θα δούμε μία άλλη ομάδα. Από τον Τόσκα δεν έχω παράπονο εχθές. Δεν έχω παράπονο. Ο Βιερίνα φαίνεται ότι είναι κουρασμένος. Φαίνεται ότι τα συνεχή παιχνίδια. Εχθές επίσης μου φάνηκε τη θέση σαν να μην τη θυμόταν τη θέση που έπαιζε τόσα χρόνια στην Βόλφσμπουργκ. Ότι συνήθισε κιόλας αριστερά. Αυτά. Το μυαλό σας, το νου σας. Το νου σας μόνο στην ΑΕΚ. Το νου σας μόνο στην ΑΕΚ. Το νου σας την Κυριακή. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με γραμμές. Εδώ είμαστε με τα πάρο πλέ της εκπομπής. Το μυαλό μας στη συμπεθέρα την Κυριακή. Το μυαλό μας στη χάρτινη. Λοιπόν, κληρώνουμε 3 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Άρης. Για το κύπελο την Τετάρτη. Μετά από την Κυριακή το βράδυ και μετά θα ασχοληθούμε. Και με τους φίλους μας τώρα προς το παρόν το μυαλό είναι μόνο
στην ΑΕΧ. Μόνο. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Τα τρία εισιτήρια ΠΑΟΚ ΆΡΙΣ γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Και δίνουμε και ένα τραπέζι στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Υπέροχα εδέσματα, υπέροχα φαγητάρες. Με την παρέα θα πάτε να γουστάρετε. Πάμε, πάμε, πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Καλό στο Δουβού. Καλημέρα σε όλους τους ζουμουσάδες, τις ζουμουσίτσες και τα ζουμουσάκια. Και στην ΑΕΧ 2014 με τετράχρονη ιστορία. Έτσι, έτσι. Κωστή, τα εισιτήρια είναι και από το τηλέφωνο. Τα. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, ναι, και από το τηλέφωνο. Βάζουμε. Γιώργος 500, να μην το ξεχάσω. Μπήκες ήδη. Λοιπόν, χτες είδαμε με τι ομάδα θα παίζαμε κανονικά στους ομίλους του Τσουλού, τέλος πάντων. Άλλο επίπεδο πραγματικά, το απολαύσαμε, το ευχαριστηθήκαμε. Η ομάδα κέρδισε πάρα πολλά, όπως το λέω. Η ομάδα κέρδισε πάρα πολλά. Είπε την κουβέντα αυτή και ο Πέλκας. Μάθημα τα είναι. Κέρδη, αυτά φίλε... Τα κέρδη που πήραμε με αυτά που χάσαμε είναι ελάχιστα. Λοιπόν. Ναι. Και έχω και το συνθηματάκι έτοιμο, θα συζητούσα, θα κάνουμε ένα μπουράνα. Θέλεις ρε, θέλεις ρε παλιό χαρακτήρα, θα σε βάλω ρε. Θα με βγάλει εκτός ρυθμού, άσε. Άστο, θα το πάω ακαπέλα. Γλίτωσα το PlayStation στο στράτο το φυσικοθεραπευτή φίλε. Γκρινιάζει για το Μαουρίσιο. Άμα σου πω, να σου πω κάτι. Ήθελα εγώ βρε, ας κερδίσω 3-1 και δεν πειράζει, χαλάλη. Και ας πάρω, ναι. Για πες. Γράφει. Τα τσακάλια αν ακούνε μπορεί να πάρουν κάτι τι. Πάμε. Αν όχι, ξέρω εγώ. Ήρθαν οι γαύροι, μα φοβηθήκαν κι άλλοι εξάρα και εξαφανιστήκαν. Ο θεατρίνος από Ισπανία δολοφονήθηκε με μια χαρτοτενία. Ήρθε κυκούλα με στο καμίνι, με το ποντίκι και με το γκομίνι. Κι η προεδράρα η Φασαβίδη παίζει western μετά το πιστολίδι. Και βγήκα πρώτος, δεν το νομίζω. Και δικαστές θα πρέπει να κερδίζω. Την ομαδάρα βλέπω και κλαίω. Πάω κολέω, λέω, 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 λέω. Αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου. Όχι φίλε, πάρε μια αποθέωση. Πάρε μια αποθέωση, αδερφέ. Στην Κυριακή θα τα πούμε κότε, στην Κυριακή. Σε πολύ δυνατός, να ξέρεις. Είσαι πολύ δυνατός, φίλε. Γεια σου, Θουβού. Κάνω γυμναστήριο, καλημέρα. Βέβαια, βάρη, φίλε. Πάρα πολύ ωραίος. Περιμένεις, ξέρεις, μήπως θα του βγει η καταληξία, το μέτρο, αυτά. Όχι, πάρα πολύ ωραίος, φίλε. Και μέσα στο νόημα, έτσι. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλό στον Παναγιώτη. Τι κάνετε, καλά, φίλε. Δόξα τω Θεώ. Ζουμουσού λέμε, αδερφέ. Κωστή, να σου πω κάτι. Ναι. Κανονικά πρέπει να παίρνω τηλέφωνο γιατί με αποσυντονίζουν οι προηγούμενοι. Πολύ ωραίος, φίλε. Σκέψου το αυτό εν χορό. Σκέψου 28-500 να το λένε, το λέει μόνος τώρα και χωρίς υπόκρουση. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν τέτοιοι ποιητές στην εξέδρα του... Δεν το συζητάς. Στον ναό. Που είναι ευρηματικότατη και στιχοπλόκη. Δηλαδή, το δευτερόλεπτο σκαρώνουνε... Έχει αποδειχθεί πολλές φορές. Θέλω να πω, αν έκλεινες, λέω, τα μάτια και άνοιγε η εικόνα σου μπροστά στη φάση που αυτός ο Άγγλος τραβάει παρατεταμένα τη φανέλα του Μαουρίσιο, μέσα στην περιοχή. Τι θα έδινες? Τι θα έδινες, φίλε? Πέναλτι Μάρς είναι και Ρέιντερ. Και Σοκοφρέτα. Μ' αρέσει που... Δεν βλέπουμε το υπόλοιπο παιχνίδι, ρε. Ξέρεις ρε Παναγιώτη, μ' αρέσει που έχουν στείλει όχι απλά πρωτοκλασσά τους. Έχουν στείλει τους 3-4 κορυφαίους. Να σε χέσω, βρε, συγγνώμη κιόλα με τον τελικό του Champions League. Στείλε έναν άπειρο να το κάνω τι θέλω εγώ. Θέλει να πάρει ευχή να πάρει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ σου λέω δεν παίξαμε τίποτα, έτσι. Λέω τώρα. Υποκριτικά μιλάμε. Γιατί άμα αναλύσουμε το παιχνίδι... Όχι, δώσε μου, άσχετο αυτό, ρε παιδί μου. Αυτό που είπε ο Ρασβάν είναι μεγάλη φιλοσοφία για όσους καταλαβαίνουν από μπαλίτσα. Το μυαλό μου, φίλε, στην Κυριακή. Αυτό. Ναι, από εδώ και πέρα, ναι, εντάξει. Λίωσε, δηλαδή, ένα σχολιάκι και γεια σας. Τέλος, κρατάω... Το μοναδικό που θα κάνω για αυτό το παιχνίδι, πρώτα-πρώτα
respect στον κόσμο, respect. Δηλαδή δεν υπόκληση, υπάρχει αυτό το πράγμα. Είδες, δεν υπάρχει. Είδες, δεν όλοι, τους, όλοι τους υποκλήθηκαν. Πρωτοκλασάτη παγκόσμιας εμβέλειας. Και respect και στους, στους οπαδούς του ΕΑΝΤΑ. Που πήραν τη μουσική μας. Από έτσι. Την κερκίδα μας. Κοίταξε, δεν είναι κακό να κάνεις πατητούρα από τους κορυφαίους. Αλλά πρέπει να δηλώνεις έτσι ότι είναι από εκεί. Να γράφεις το... Κοίταξε, το, ούτε είπαν τα παιδιά, ούτε είπαν ότι είναι δικό μας. Ούτε, φαντάζεσαι, και τώρα παιδιά θα σας πούμε ένα σύνθημα που είναι κλεμμένο, που είναι παρμένο από τους φίλους όχι μας. Όχι κλεμμένο, παρμένο, ναι. Όχι, που είναι από τους φίλους μας παοξίδες. Ένα, δύο, τρία. Σε συνοικίες. Λοιπόν, 485 για τις κληρώσεις. Μπήκες ήδη. Ζουμουσού, αγόρι μου. Ζουμουσού μέχρι να λιώσουν όλοι οι πάγοι. Όλοι, όλοι. Ακόμα φίλε. Μόνο τότε θα ηρεμήσουμε. Μόνο τότε. Φιλιά Παναγιώτη. Την αγάπη να σε γερός. Καλημέρα. Να σε γερός. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. 2310-287-888. Θα έχω και επισκέψεις. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν τα παιδιά που έρχονται από τα Χανιά να μας φέρουν και φανέλες, να κληρώσουμε από Δευτέρα. Πολύ χαίρομαι που ήρθαν εδώ. Κάνα χιλιόμετρα τελείωτα για να είναι στο μάτς και το χθεσινό και τη Κυριακή με τη Χάρτινη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τουλάχιστον λέω τώρα καλημέρα και ισχύει γιατί χθες στο pre-game η δύναμη της συνήθειας 20 ετών έβγαινε ο κόσμος και έλεγα καλημέρα. 7 η ώρα το βράδυ. Καλημέρα μου λέγανε. Και αυτή δηλαδή. Έτσι. Διάλογος. Έλα αδερφέ μου, έλα. Καλησπέρα. Καλώς το. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Τι κάνεις. Καλά, δόξα τω Θεώ. Χρήστος από τον Εύωσμο. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Ο πρωί γείτονας. Για πες. Που κέρδισα και τα κρέατα προχθές. Μπράβο. Δεν ξέρω να ετοιμάζεις από τον Άγγελο. Ναι. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Πάλι θα δώσουμε. Θα δίνουμε όλη τη χρονιά, παιδιά. Ναι. Θα, κάθε εβδομάδα, πόσες εβδομάδες είναι. Μέχρι ναι. Τέλη Ιουλίου που κάνουμε εκπομπές, κάθε εβδομάδα, δόξα τω Θεώ και ευχαριστούμε τους δύο κρεοπόλες μας, θα δίνουμε, θα γεμίζουμε το τραπέζι σας με εδέσματα. Ενός μήνα κρέατα. Και τραπέζια και τέτοια. Βάλε με πάλι στην κλήρωση. 7.31. Μπήκες ήδη. Ναι. Όσον αφορά το χθεσινό μας που ήμουν φυσικά μέσα γιατί έχω διαρκές στην 7, θεωρώ ότι η Τσέλση είναι τουλάχιστον δύο κλάσεις ανώτερη από εμάς σαν ομάδα. Αυτό που είδα εγώ τουλάχιστον, με τα δικά μου μάτια. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Δεν ξέρω τώρα αν είναι δύο ή, ή μία ή τρεις. Είναι άλλο επίπεδο, ρε παιδιά. Τώρα να βρούμε να πούμε τι. Δηλαδή, όχι, πρέπει. Σε χαρακτηρίζει το ότι είσαι μεγάλη ομάδα και σε χαρακτηρίζει για το πώς αντιμετωπίζεις τον ανώτερο αντίπαλό σου. Αυτή είναι μέσα στην πεντάδα του κόσμου, φίλε. Θα πάρουν το Europa League. Πιθανό να πάρουν το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Δηλαδή. Αν συνεχίσουν έτσι, ναι, βέβαια. Μα τι να συζητάμε τώρα, ρε παιδιά. Τι να συζητάμε. Εντάξει. Δηλαδή είναι μέσα στις τρεις καλύτερες μέσα στο νησί με Λίβερπουλ και City, θεωρώ. Καλά, εγώ είμαι Λίβερπουλ όπως και εσύ από μικρό παιδί, δεν το συζητάω όλα. Άσχετο αυτό. Όσον αφορά με την ΑΕΚ, πιστεύω ότι έστω και δύσκολα, εύκολα ή δύσκολα θα τους πάρουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Για μένα δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Όποιοι και να παίξουν μέσα. Εσύ και εγώ να πούμε μέσα πρέπει να τους πάρουμε. Τελείωσε. Έτσι ακριβώς. Συμφωνείς. Απόλυτα, αδερφέ. Απόλυτα. Έτσι. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Ήδη και πριν το μάτς με την Τζέλση αυτό σκέφτομαι. Από πέρσι. Το του κυπέλο, και πριν το τελικό του κυπέλου. Αυτό ήθελα. Αυτό θέλω. Από το τελικό του κυπέλου και μετά που ήμουν στην Αθήνα μέσα κι εγώ. Έτσι. Το μόνο πράγμα που σκέφτομαι είναι αυτό. Πότε θα έρθει η Άκη να παίξει εδώ μέσα. Έγινε αδερφέ! Τίποτα άλλο. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ, σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Γεια σας! Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Έλα, σιγά μην πετύμε να ακούω τους πρωτοκλασσάτους να μας πούνε αν έχουμε καλή κερκίδα. Ήσαμε ρε να πούμε. Κιουπέκια να πούμε. Πρόσεξε, Καραγιάν, δεν διαφωνώ μαζί σου, όμως φίλε όταν έρχεται από αυτούς, όταν έρχεται και από αυτούς, δεν περιμένω, όταν έρχεται και από αυτούς, δεν έχει κανένα λόγο τώρα, δηλαδή ο ολόκληρος Φάμπρεγας ας πούμε, ή ο Ζηρού, ή ο Καντέ, ή ο Αλόνσο, να, στη μία τάκα που θα πούνε να λένε ρε παιδιά τι, αυτό το πράγμα, έτσι. Φιλαράκι, να σου πω κάτι, σίγουρα κερδίζεις πολλά, σίγουρα ήταν μια κλάση διαφορετική, λίγο τους υπερτιμήσαμε κιόλας όμως. Ναι, το θεωρώ ότι τους σεβαστήκαμε λίγο παραπάνω. Ναι, ναι, όχι, τους φοβηθήκαμε λίγο παραπάνω. Ναι, άξι, είναι, το ίδιο πράγμα λέμε, αλλά με άλλα λόγια, ναι. Ναι, όπως θες πες το. Για μένα ο Τόσκα είναι κανονικό αριστερό μπακ. Αυτή είναι η δουλειά, είναι επαγγελματίας αριστερός οπισθοφύλακας. Αγαπάμε, Βιερίνα, ξαγαπάμε. Φίλε, ας κάτσεις λίγο στον πάγκο, δεν πειράζει, μέχρι να επανέλθεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά με τις αλήθειες.
Κοίταξε, υπάρχει κούραση φαίνεται. Μετά τον τραυματισμό του. Δεν είναι αυτός που θέλουμε. Ξέρουμε. Και ο ίδιος μπορεί. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά που πέρσι ήταν ο MVP της χρονιάς. Αμπράβο. Συγκλονιστικός. Όμως μετά τον τραυματισμό του. Αυτός δεν, είμαι, δεν έχει είναι επανέλθει. Αυτός. Το ξέρει και ο ίδιος, φίλε. Πρώτος. Δεν πειράζει. Αυτό σου λέω, ας κάτσε λίγο στον πάγκο. Δεν πειράζει. Καλό να του κάνει. Πρώτος ο ίδιος το καταλαβαίνει. Ο Βέρμπλουμ από το Νοέμβριο-Δεκέμβριο μετά θα είναι καλά. Ακόμα δεν έχει τρέξιματα φαίνεται. Έχει μεγάλη κλάση κι αυτός. Ναι. Λοιπόν, θυμίζει αρκετά Γκαρσία. Λίγο και του τα και δίνει και καμιά ψηλή και αυτά. Έχει, έχει, έχει. Απλά δεν είναι ακόμα έτοιμος. Λοιπόν, και συγγνώμη λίγο. Ο αυτός ο Αλόνσο κάνει 35 εκατομμύρια. Άντε βρε τα γάρι. Τρεις σακούλες τον έδωσε. Και κάρτα δεν πήρε ποτέ, έτσι. Ναι. Φίλε, εντάξει. Ο Ζαμπάο 19χρονος χαζό τον έκανε. Φίλε, ακόμα εμετό κάνει. Θράσος. Το να πάω να σκάσω, να σκάσω τέτοιες τρίμπλες. Και σε λέει μία, δύο, τρίτη, την τρίτη τον χτύπησε γερά. Ναι. Είδες ότι. Σου λέει άλλος με κάνει, όχι ρε, με κάνει το νιάνιαρο, με κάνει ρόμπα. Ναι, μα βλέπαμε εκεί με το φιλαράκι από δίπλα εκεί και λέγαμε πρώτη τρίπλα, κάτω από δεύτερη τρίπλα, λέμε ένα εκατομμύριο πάνω πήγε αυτό. Κάθε τρίπλα και ένα χαρτί, ε. Ναι ρε φίλε, μα έτσι πάει. Ένα από τα καλύτερα αριστερά μπακ που λέει η Τσέλσι ότι είχε και το αθλητικό πρωτάθλημα. Είναι. Είναι φίλε, αυτός είναι. Σιγά τον κουβά. Είναι. Άσε ρε, μάλλον. Όχι, ρε, φίλε. Άλλο, πέρα το τι τον κάνει εκεί, είναι όντως. Φίλε, να σου πω κάτι. Άκου τώρα, μην να μου πεις για τον Καντέ που δεν περνούσε τίποτα. Ή να μου πεις να άλλο φίλε. Ένα στο κέντρο. Τώρα, φίλε, να σου πω κάτι. Και καταρχήν, άλλες θέσεις. Άλλες θέσεις. Αυτό αριστερό μπακ ήταν, φίλε. Τι, μόνο να βγαίνει μπροστά, μα να καχαζό τον έκανε άλλο. Αυτός στο τρίτο μαλάκα θα σε κόψω, να ξέρεις. Σου ξεφεύγουν και δεν τα καταλαβαίνεις. Και κάνω ότι δεν τα λες. Πρόσεξε, παρεκτρέπεσαι. Ούτε σου βγαίνει σαν ανάσα. Δεν το είπα. Ναι, καλά. Ο Καντέ, εμένα τι με κερδίζει τον Καντέ. Πέρα από το ότι τρέχει και στα αποδυτήρια. Έχει μια απλότητα, φίλε. Έχει μια ταπεινότητα. Εμένα αυτό. Φίλε, άμα δεν μου το έλεγες, δεν το καλά. Γεια σου Κάραγιαν. Γεια. Ναι! Γεια σας! Ναι. Σαν ανάσα βγαίνει, σαν ανάσα. Καλημέρα σας! Ναι, καλημέρα! Γεια σας! Γιάννης Πειραιάς. Γεια σου ρε Γιάνναρα! Τι γίνεται? Εγώ θέλω να ακούσω ένα τραγουδάκι και να κάνω μια αφιέρωση. Μ' αρέσεις! Για πες το! Θέλω, σε παρακαλώ πολύ, αφιερωμένο στη 2014. Ναι! Θέλω να βάλεις ένα τραγουδάκι του Νίκου Οικονομόπουλου. Ναι! Πουτάνα στην ψυχή. Μάλιστα! Πάρα πολύ ωραία! Έχουμε ωραίο! Ευχαριστώ! Έγινε! Φιλιά. Για το τραγούδι πήρα, για το τραγούδι. Για το τραγούδι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Πού τα ανακάλυψες, φίλε, πρωί-πρωί. Το τραγούδι. Πες μας πού τα ανακάλυψες. Λοιπόν, θέλω να σας ξαναπώ ότι κληρώνουμε 3 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Άρη Κύπελλο την Τετάρτη. Τώρα, όλη η προσοχή μας είναι στραμμένη στη Χάρτινη. Διαβάζω το μήνυμα που μου έστειλε η Νανά. Και είναι γραμμένο από τον Αντώνη της Τούλας. Της Τουλάρας μας. Το ποδόσφαιρο είναι και λογική. Είναι και στρατηγική. Όταν απέναντί σου έχεις μεγαθύρια. Αυτό ήταν το καλύτερο σχήμα για εκεί που ήθελε να το πάει ο προπονητής. Μετά το 70 κάνοντας τις 3 αλλαγές, επανέφερε μια γνώριμη εντεκάδα και ποντάριζε στον γκολ της Ισοφάρης στο τελευταίο 20 λεπτό. Κρατώντας συγχρόνως και φρέσκους πρωτοκλασσάτους ποδοσφαιριστές για τα δύσκολα παιχνίδια που ακολουθούν. Όποιοι περίμεναν το παιχνίδι με την Τζέλσι για να κρίνουν τον Λουτσέσκου, μάλλον ήρθε η ώρα να πέσουν για ύπνο. Η μισή Μπαρτσελόνα πέρασε σήμερα από την Τούμπα και η άλλη μισή μεικτή Ευρώπης. Μπράβο σε όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν. Το ποδόσφαιρο του 2018 δεν έχει καμία σχέση με εκείνο του 2010. Τα μπάτζετ των δύο ομάδων δεν τα πιάνω. Το ότι η Τζέλσι είναι πρώτη στην Premier League το αφήνω και αυτό έξω. Το ότι είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Europa League κάνω πως δεν το βλέπω. Συνεχίζουμε. Πάρα πολύ σωστά. Υπήρξαν άνθρωποι που περίμεναν χθες για να ασκήσουν σκληρή κριτική στον Λουτσέσκου. Μπορεί κάποια πράγματα να μην του βγήκαν όπως θα τα ήθελε. Όμως, τι θα λέγαμε αν έμπαινε χθες και ήταν πίσω χαλαρός, άντε μπροστά και έγραφε το κοντέρ κανένα 0-4, κανένα 0-5. Θα λέγαμε καλά ρε. Για ποιο λόγο δεν φυλάχτηκες, για ποιο λόγο δεν πήγες πιο σφιχτός. Εμένα ξέρετε τι μου αρέσει. Συμφωνείς ή δεν συμφωνείς, βλέπω άνθρωπο που έχει σχέδιο, είχε πλάνο.
είχε ένα πράγμα στο μυαλό του και το υλοποίησε. Και θα μπορούσε, αν έδινε και το πέναλτι ή αν στο τελευταίο τέταρτο 20 λεπτό που πήραμε τα μέτρα βάζαμε ένα γκολ, το πήγε το μάτς εκεί που ήθελε. Με αυτούς τους αντιπάλους έτσι παίζεις. Δεν ανοίγεσαι. Δεν του δίνεις χώρο. Γιατί? Γιατί μπορεί να γράψει πολλά το Κοντέρ. Έπαιξε πολύ φιλοσοφημένα. Έπαιξε πάρα πολύ διαβασμένος καταρχήν. Για να το πάει το μάτς εκεί. Και καλώς έκανε για μένα. Καλώς έκανε. Μη θέσω τώρα υποθετικό ερώτημα. Τι θα θέλατε? Νίκη την Κυριακή με τη Χάρτινη ή νίκη με την Τζέλσι? Να το βάλω το ερώτημα. Εγώ λέω 99,9 θα πούμε νίκη με τους κλέφτες την Κυριακή. Και τώρα πια Τσέλσι και πιο Europa. Μα δεν είναι ένα νοκάουτ παιχνίδι. Έχω παιχνίδια στον όμιλο. Όταν θα έρθει η ώρα με την Πάτε, εκεί ναι, ξεκινάμε από χ και πάμε σε νίκη. Αλλά κατά τα άλλα, με τα δεύτερα θα έρθουν. Έλα μωρέ, καλά λέει ο Θανάσης από το Γέντσα. Μας φάγαν τα αυτιά όλη τη βδομάδα. Με τα δεύτερα και τα δεύτερα. Μόνο ο Αζάρ δεν έπαιξε από τους πρώτους. Αυτά. Θα πάμε σε διάλειμμα, τέλος πρώτης ώρας. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, εκπληκτικά πράγματα θα βρείτε εκεί στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Ειδικά αυτό διάστημα κουζίνες Αγγέ και Ζανούση. Και με δώρο 140 ευρώ σκεύη μαγειρική, αν πάρετε μια τέτοια κουζίνα από εκεί, στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Και βέβαια αρτοζαχροπλαστία Νικολαίδης με καταπληκτικά γλυκά, με τούρτες, με κεράσματα, με φοβερά ψωμιά, με το καφεδάκι στο πρωί, με τυροπιτοειδή και όλα όσα γουστάρετε. Και βέβαια παγωτό, το κορυφαίο της πόλης. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Αφιερωμένο σε αυτούς που λέγανε ότι θα έρθει με ρεζέρβες η Τσέλσι. Η είδηση είναι που δεν έχω πει σήμερα ότι χθες παίξαμε με τη Λάτσιο. Έκανα θεραπείες όλο το βράδυ. Εδώ είμαστε! Μπουκάραμε! Σου μου σου λέμε! Την Κυριακή τιμωρούμε αυτή που μας έκλεψε το μόχθο! Την Κυριακή παραδειγματικά ισοπεδώνουμε, ταπεινώνουμε αυτή που μας έκλεψε το πρωτάθλημα πέρσι. Που έστησε ολόκληρο θέατρο. Που έστησε όλο το σκηνικό για να στεφθεί κύβδηλη πρωταθλήτρια. Ψεύτικη, χάρτινη. Το πρώτο της μάθημα το πήρε πέρσι στον τελικό, 12 Μαΐου. Τώρα επιστρέφει εδώ που πέρσι έπαθε τσιλιπιπί. Εδώ που πέρσι δέχτηκε ένα πεντακάθαρο γκολ από το Βαρέλα στο τέλος του παιχνιδιού και αποφάσισαν έτσι θελικά με το στανιό, με λαμογιά, με σάπιο τρόπο να μου πάρουν το πρωτάθλημα. Με αφαιρές βαθμών. Επιστρέφει λοιπόν στον τόπο που έγινε αυτό το έγκλημα εις βάρος του ΠΑΟΚ και θα πάρει αυτό που της αξίζει. Θέλω να πω κάτι σε έναν φίλο, έτσι, τον Δημήτρη από το Χαλάνδρι χθες που είχαμε εσωτερικό διάλογο. Φίλε, ό,τι και να γίνει την Κυριακή δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ την κοιλίδα. Ό,τι εγώ σου λέω ότι λέω, ομιγέννητο. Κερδίζεις, λέω. Μην νομίζεις ότι η κοιλίδα, ότι ο Λεκές στην ιστορία σου θα φύγει επειδή μπορεί να κερδίσεις. Αυτό που έκανες πέρσι δεν σβήνει. Η κλεψιά, η ατιμία, η ανετοιμότητα είναι μουτζούρα στην ιστορία σου. Αν έχεις λίγο αξιοπρέπεια, αν έχεις λίγο τσίπα, δεν πρόκειται να σβήσει. 100 φορές θα έρθεις και να κερδίσεις. Να το ξέρεις. Ούτε αλλάζει, ούτε σβήνει, ούτε ακυρώνεται αυτό που έγινε πέρσι. Να το ξέρεις. Πάμε τώρα στις γραμμές. Αφού πω, πάω κότο. Εκεί ασφαλίζετε το αυτοκίνητό σας. Εκεί και τη μηχανή σας. Με απόλυτη ασφάλεια. Ο ΠΑΟΚ φροντίζει τα παιδιά του. Ασφάλειά σου. Η οικογένειά σου. Μαζί με την κορυφαία εταιρεία, την υποστήριξη Insurance Brokers, 2-11-93-5-5, ενημερωθείτε, πάρτε τηλέφωνο και επίσης μπείτε και στο paokoto.gr για να ενημερωθείτε για τα πακέτα που έχουν σε εξαιρετικές τιμές και ησυχάζετε με την ασφάλεια. Είναι μοναδικό προϊόν αποκλειστικά για τους φιλάδους του ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ Auto. Φυσικά δεν ξεχνάτε, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι,
Όποιος πήγε και δοκίμασε εκεί τα κρεατικά, έπαθε σοκ, έπαθε πλάκα και ξαναπήγε, εννοείται, σε ένα καταπληκτικό, πλήρως ανακαινισμένο περιβάλλον, στη Μεγάλη Αλεξάνδρου 31, απέναντι από το Μασούτη, στα Ελευθέρια. Πάμε, πάμε να πάρουμε γραμμές. Εμείς κληρώνουμε σήμερα 3 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Άρη για το κύπελο και ένα τραπέζι στη Λαδόκολα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας. Καλώς το κορίτσι. Χαρά, 2,78. Γεια σου ρε χαρά. Λοιπόν, είδα το μάτσο χθες. Μπράβο. Βέβαια το εισιτήριο που κέρδισα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλη μόνο, κληρώθηκες. Ναι. Το υποφελήθηκε άλλος. Να σε πάντα τυχερή, να σε πάντα τυχερή. Το υποφελήθηκε άλλος, εγώ το είδα από την τηλεόραση. Α, άλλον έστειλες. Το σύζυγο, ποιον άλλο. Α, μπράβο, ρε, μπράβο, μπράβο, σε παραδέχομαι. Στο σπίτι έπρεπε να αποφασιστεί ποιος θα πάει. Μάλιστα. Και έκανες το πλάι εσύ ως. Τι να κάνουμε, μπράβο. Οι αδυναμίες πληρώνονται. Μπράβο. Να ξέρεις αν είναι εντάξει, θα στο ανταποδώσει, πιστεύω. Δηλαδή θα το εκτιμήσει. Θέλω να έχετε άντρες που να εκτιμούν. Δηλαδή, όχι μόνο, και το λέω και στους φίλους μου, θέλω να έχετε γυναίκες να εκτιμούν. Κάνεις κάτι, μικρό ή μεγαλύτερο. Θέλω να δίνετε εκεί που θέλουν να πάρουν και που να πιάνει τόπο, ρε παιδί μου, η μικρή ή η μεγαλύτερη θυσία. Στεναχωριέμαι όταν βλέπω κάνει κάποιος κάτι και πέφτει κάτω. Ή δεν το εκτιμάει ο άλλος, ή το θεωρεί δεδομένο. Όχι, λάθος όχι, μεγάλο. Δεν λάθος. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Τέλεια. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Ήθελα να πω κάποια πράγματα. Να πεις. Μου άρεσε χθες ο αγώνας που είδα. Ήταν αυτό που περιμέναμε βασικά. Αυτό που εγώ τουλάχιστον παρατήρησα είναι το εξής, ότι η ομάδα φυσικά έχει άλλο πρόσωπο σε τελευταίο 20 λεπτό, το είδαμε όλοι. Ναι, ναι. Αλλά έπρεπε όμως να πάμε κάπως έτσι. Ο αγαπημένος μας και φίλτατος Βιερίνια όμως θα πρέπει λίγο να ξεκουραστεί, γιατί στα τελευταία παιχνίδια και μπάλα να μην βλέπεις, βλέπεις ότι όλα τα επικίνδυνα γίνονται από τη δική του πλευρά. Νομίζω ότι όλοι το διαβάζουν αυτό, άλλοι προπονητές. Και φυσικά καμία Τσέλσι και καμία ομάδα αυτού του επίπεδου δεν χρειάζεται βοήθεια από κανέναν διαιτητή. Πιστεύω ότι μειώνει την ομάδα, ναι. Κατά με, έτσι. Και ναι, σίγουρα η συγκεκριμένη ομάδα, ο ΠΑΟΚ, ακόμη και έτσι, ναι, το 1-1 θα μπορούσαμε να το πάρουμε. Ναι. Ακόμη και έτσι. Άλλο, δεν το καταλαβαίνει αυτό. Δώσε μου εμένα αυτό που πρέπει να πάρω. Και το αν η Τσέλσι τώρα θα βάλει και δεύτερο γκολ είναι μια άλλη ιστορία. Είναι έτερον εκάτερον, έτσι. Δώσ' το μου όμως το πέρα. Εάν είναι τόσο καλή, που είναι τόσο καλή, ωραία, ας μπει μέσα να βάλει 3 γκολ να τελειώσει. Ακριβώς. Δεν τα βάζει ακριβώς, όμως. Ακριβώς. Ακόμη και έτσι δεν τα βάζει. Ακριβώς. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μου στερεί σε μένα αυτή την ικανοποίηση. Είναι μία ακόμα φορά που με αδικεί η διαιτησία σε αυτά τα μάτς τα ευρωπαϊκά, από το καλοκαίρι και πέρα. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη. Πάβει να είναι σύμπτωση. Εντάξει. Όχι, δεν είναι σύμπτωση και μόλις το πήρες από το στόμα μου, μόλις αυτό ετοιμαζόμουν να πω. Όχι, είναι δάκτυλο στο συγκεκριμένο. Και όλοι γνωρίζουμε, όσοι ασχολούμαστε και όσοι βλέπουμε, γιατί δεν βλέπω ποδόσφαιρο 1-2 χρόνια, βλέπω από μικρό παιδί. Ναι. Βλέπω από 8 χρονών, ας πούμε, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Είναι δάκτυλο και φαίνεται. Φαίνεται, δεν είναι τυχαίο. Πραγματικά ναι, δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Κάτι τηλεφωνάκια τυχαίο μπορούν να έχουν πέσει, λέω εγώ. Δεν είναι άσχετοι φυσικά άνθρωποι στην UEFA εκεί με τους γραφικούς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πατερούλη, έλα τι κάνεις. Έλα, παιδί μου. Ναι. Κάν τους λίγο. Ναι. Τους... Λέω τυχαία, λέω τώρα μια συγγένεια. Μπορεί να είναι, έλα ρε συμπέθερε, πού σε ρε συνυφάδα. Λέω τώρα. Πού σε ρε τριτοξάδερφε. Ναι, λέμε τώρα. Ακριβώς. Και ο διαιτητής δεν είναι μόνος του. Υπάρχει κι άλλος που βλέπει. Εκεί είναι που μένω εγώ. Άντε, άνθρωπος είναι, δεν το είδε. Ακριβώς. Δεν το είδες εσύ. Έχει γύρω-γύρω, πληρώνεται και πλαϊνούς και στη γραμμή. Και... αυτό είναι. Δεν το είδε κανένας. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι την Κυριακή, δεν θα πω μεγάλη κουβέντα, αλλά δεν θα έπρεπε να έρθουν μάλλον καθόλου στην Τούμπα. Μπορεί και να φοβηθούν. Κάτσε να δούμε, θα κατέβουν. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω για την ομάδα μας. Αλλά είναι τόσο μεγάλος ο θυμός που υπάρχει μέσα, ναι, γιατί και οι ποδοσφαιριστές είναι παιδιά και είναι άνθρωποι. Πρώτοι-πρώτοι τους κλέψανε τον ιδρώτα τους. Που θα τους βάλουν στα δίχτυα μέσα. Αυτό. Χωρίς ανάσα. Δαγκωμένους λαιμούς. Μπορώ να δω δαγκωμένους. Δηλαδή να τον δαγκώσα το λαρίγκι. Από το πρώτο λεπτό. Τσιλιπιπί ο αντίπαλος με το που θα βγει.
Και βέβαια να μην συμβεί το παραμικρό, δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε αυτό. Και φυσικά κύριε στην κερκίδα, γιατί εμείς ψάχνουμε αφορμή για οτιδήποτε. Όπως και πέρσι, όπως και πέρσι, ο κόσμος ήταν άψογος. 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 Ναι, το θυμάμαι. Έγινε χαρά μου. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, καλό πάει. Bye, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Πάμε παρακάτω. Έλα, ξαναπες το γιατί δεν ακούστηκες. Μήπως γνωρίζετε σαν τι έπαιζε χτες η Τσελσί. Για πες. Κωστή, εχθές στο γήπεδο όντως έκανα μια παρομοίωση που κάνεις και εσύ. Βάζεις μερικές φορές Slayer και λες παιδιά αυτοί παίζουν κανονικά, δεν έχει χαλάσει το ραδιοφωνό σας. Είναι κανονική τους ταχύτητα. λοιπόν, κάποιες στιγμές ρε Κωστή, τόσο γρήγορα που φεύγαν αυτοί, δηλαδή πριν ο πλήσεις, ήδη είχε φύγει η σφαίρα. Παίζαν τόσο γρήγορα. Αυτός ο καντέ, σαν pitbull, ορμούσε πάνω. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πάνω στο σβέρκο τον ανέβαινε, θα σε έμπαινε μαζί του και θα τρέχει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Κοίταξε, άκουσε Μανώλη. Όταν λέμε ότι είναι μια καλή ομάδα, δεν το λέμε επειδή έχει ωραίο σήμα ή ωραία φανέλα, ούτε επειδή έχει ακριβό budget. Λέμε ότι είναι παίχτες που με αστραπιαίους ρυθμούς, με αυτοματισμούς, αλλάζουν την μπάλα, κινούνται με ή χωρίς αυτή μέσα στο γήπεδο, εσκαρφίζονται πράγματα. Κάνουν ταυτόχρονα και την ατομική ενέργεια, αλλά είναι και ομάδα, όπως είδες. Δεν στηρίζονται σε ένα άτομο μόνο. Είναι σύνολο, δουλεμένο, και αυτό είναι δουλειά, φίλε, του Ιταλού, τούτου του Ιταλού. Ακριβώς. Όχι του προηγούμενου. Αφού το Χατζερίδη, πολλές φορές, επειδή ήμουν από τη μεριά του στην αρχή, τον έβλεπα που προσπαθούσε ο άνθρωπος, αλλά δεν μπορούσε να το σταματήσει. Δηλαδή, αυτόν τον Γουίλιαν, σου είπα, τον Καντέ, τον Μπάρκλεϊ, όλοι αυτοί τρέχανε. Ο γιος του Μπίσεσβαρ. Ο Βίλιαμ, ο γιος του Μπίσεσβαρ. Παιδί μου, μπαμπά! Την έχω δει την Τσέλσι, εντάξει, να παίζει Champions League και τα λοιπά, αλλά όταν τη βλέπεις από κοντά να τρέχουν οι παίχτες το φεύγουν, είναι καμιά σχέση. Όχι. Δεν έχουμε δει αυτή την Τσέλσι. Η Τσέλσι και του Μουρίνιο, που ήταν πάρα πολύ αμυντικογενής, η Τσέλσι και του Κόντε, που ήταν επίσης πολύ σφιχτή, δεν έχει καμία σχέση. Όποιος είχε παρακολουθήσει, πώς έπαιζε η Νάπολη πέρσι, ένα ποτάμι ρε παιδιά, όλοι πάμε, σε παρέσανε αυτό το πράγμα. Αυτό περνάει και έχει περάσει ήδη στο DNA της ομάδας. Ναι, και θέλετε. Χτες ο κόσμος ήταν άλλη μια φορά απίστευτος, ήμουνα εκεί στην 4 στη ψηλά έτσι και έβλεπα το μάτς. Τι να πω, εντάξει, είδαμε αυτή την ομάδα, είναι τρεις κλάσεις ανώτεροι, την Κυριακή πρέπει όχι να αποδείξουμε κάτι, αλλά να προσέξουμε πολλά εμείς, γιατί δεν ξέρω ειλικρινό με ποιο τρόπο θα προσπαθήσουν να πάρουν κάτι από αυτό το παιχνίδι. Δεν θα είναι μέσα στο γήπεδο, ίσως θα είναι έξω ή θα είναι με κάποιο τρόπο. Πρέπει να προσέξουμε σε όλα. Λοιπόν, Κωστή, βάλουμε στις σκληρώσεις. Έγινε Μανώλη. Γεια σου ρε Τσοκνίδα. Bye. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα ρε Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον, γεια σου ρε σερέ. Κωστή, καταρχήν, συγχαρητήρια για την προσπάθεια από τα παιδιά. Πρέπει να αναγνωριστεί, γιατί όταν παίζεις με μια πολύ δυνατή ομάδα, με ένα πολύ καλό σύνολο και με προσωπικές μονάδες, με καλούς παιχταράδες, όλοι περίβαλαν με αυτόν. Κάποιοι φανήκαν κάποιες αδυναμίες, αλλά οι εμπειρίες είναι θετικές. Εγώ πιστεύω ένα λάθος έκανε μόνο ο Λουτσέσκου, την ομάδα την αίσθησε πάρα πολύ καλά. Αντί για τον Σαχόβαν είχε τον Μπίσεσβαρ από την αρχή, να μπορέσει να κρατήσει μπάλα και να βγάλει μια πάσα, οτιδήποτε, να είμαστε λίγο... Δεν, ο Σαχόφ δεν τράβηξε. Ναι. Δεν πελάγωσε. Και ο Όλκα δεν πήγε αρκετά καλά. Αλλά έχει να κάνει με δύσκολους παίκτες. Δεν άκουσα, Ο Όλκα δεν πήγε για να πήγε πολύ καλά. Ναι. Κοίταξε, εμένα όχι για το θυσινό παιχνίδι. Προτιμώ τον Ουάρντα. Προτιμώ τον Μπίσεσβαρ από τον Καντούρη και τους δύο. Αλλά αυτό είναι περιορέξιος. Είναι για την Κυριακή. Πιστεύω είναι τελείως αντικειμενικό αυτό, υποκειμενικό αυτό που λέω. Ναι. Κωστή, βλέπουμε πόσο εύκολα δίνονται τα πέναλτι εις βάρος μας και πόσο η ίδια φάση και ακόμα πιο καταφανέστατη δεν δίνεται υπέρ μας. Ναι. Δηλαδή οι διδυτές έχουν μάθει να ακούνε. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα ποιος τους παίρνει τηλέφωνο, τι γίνεται, ποιοι κινούν τα νήματα, γιατί σίγουρα υπάρχει, ας πούμε, τη λέξη δάκτυλος μαφίας στην UEFA,
που τα έλεγε ο Μιχαλάκης η βαριά για τον Ολυμπιακό. 100%. Όχι. Μα αποδείχθηκαν κιόλας. Οι άνθρωποι ήταν βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία. Γι' αυτό πήγαν και σπίτι τους. Ακριβώς. Δεν βγάζουμε εμείς από το μυαλό μας. Δεν είμαστε εδώ κιχωτιστές. Δεν βλέπουμε ανεμόμυλους. Αποδεδειγμένα ήταν παράνομοι. Έκαναν λαμογές. Γι' αυτό και τους ξυλώσανε. Τελείωσε. Κατάλαβες. Και είχαμε και μια άλλη τυχή να διαχειριστεί ο Λουτσέσκο. Ότι τους παίζεις πρώτη αγωνιστική σε ένα ήδη βεβαρημένο πρόγραμμα. Δηλαδή όχι τι έχουμε να κάνουμε αγώνες πρωταθλήματος. Με ποιες ομάδες έχεις να κάνεις το πρωτάθλημα. Έχεις να παίξεις με τη Χάρτινη, να πας στον Ολυμπιακό. Δηλαδή έχεις δύο παιχνίδια στο πρωτάθλημα που είναι φωτιά και λαύρα. Που δεν σε παίρνει να... Ναι. Να χτυπήσει το παιχνίδι όπως έρθει να το χτυπήσει. Αν ήταν π.χ. για μένα, αν με ρωτάς, για μένα καλώς έπραξε σε μεγάλο βαθμό ο Λουτσέσκου. Ίσως ήθελα λίγο περισσότερο, μάλλον λίγο λιγότερο να φοβηθούμε ή να σεβαστούμε τον αντίπαλο, ίσως λίγο πιο νωρίς αυτούς τους παίκτες στο τελευταίο τέταρτο. Αν ήταν διαφορετικό το πρόγραμμα που ακολουθούσε το πρόγραμμα. Πιθανόν. Όχι όμως. Και αυτοί που είχαν περάσει πιο... Όχι όμως. Για να κερδίσω την Τζέλσι και να ικανοποιήσω και έναν εγωισμό, να κάψω την ομάδα και την Κυριακή να έρθει η άλλη και να με βρει αποκαμωμένο. Όχι. Όχι χίλιες φορές, αν με ρωτήσεις. Χίλιες φορές για όχι. Για μένα χάναμε από την αρχή εμένα 0 και εμένα 1-0, ήσουν 90 λεπτά μέσα στο παιχνίδι. Και εκείνη η φάση με τον Άρντα, άμα την έπιανε λίγο, θα την κάνουν στο γάμα. Δεν την έβγαζε ούτε ο Θεός, δεν την έβγαζε ούτε από εκεί. Και του Μπίσεσβαρ το σουτ, αν το είχε πιάσει πιο καλά ο Μπίσεσβαρ. Θέλεις και τύχη, θέλεις πολλά πράγματα για να μπορείς να πάρεις αποτέλεσμα. Έγινε, αδερφέ. Τέλος πάντων, έγινε, Κωστή, τα λέμε, καλή σε χαιρετώ. Γεια σου, σερέ μου. Έγινε, πάμε παρακάτω. 2310-287-888, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλά φωνάζει ο κόσμος σου, UEFA Μαφία. Φίλε, παίζουμε PlayStation να πούμε και δεν μας δώσαν το τηλεκοντρόλ εχθές. Παίζανε μόνοι τους. Δηλαδή, δώσε μας και μάτρε να πάρουμε λίγο την μπάλα. Θύμισε μου λίγο που τα θυμάσαι. Τρία ήταν τα μάτς με την Μπενφίκα και ένα που τον ψιλοαγκαλιάζει ο Βέρμπλουμ σε ποιο ήταν με την Μπενφίκα. Τέσσερα σύνολο, τέσσερα. Ναι, και ένα πριν ήταν με τη Σπαρτάκ, ήταν με την... Με τη Σπαρτάκ που πιάνει όρθιο πέναλτι με τη Σπαρτάκ που μπράβο, το Χατερίδη. Ναι, που πάει, τον αγγίζει και ο άλλος αυτό. Λοιπόν, το χθεσινό ήταν πιο πέναλτι από πολλά από αυτά που δώσανε οι Σπαρτάκ. Επειδή δεν το είδα, αλλά είδα μια φωτογραφία με τον τρόπο που τον τραβάει τη φανέλα, σε μάσα το έδινε με μεγάλη του ευχαρίστηση. Μπες, νομίζω αυτό το είδα το πρωί στο SDNA το είδα, άμα δεν κάνω λάθος. Αυτό έχει δείξει... Έχει το βίντεο. Όχι μόνο η χρονιά, αν βάλεις ο ΠΑΟΚ σχεδόν σε κάθε χρονιά να ανατρέξουμε, τα έχουμε πει και άλλες φορές να μην κουράζουμε και με Άγιαξ και με Σάλκε και με Μπενφίκα και προηγούμενες χρονιές. Είπαμε, ο άνθρωπος που γενικός οικογενειακός γυαλίζουν τα κέρατα, μισούν τον ΠΑΟΚ οικογενειακός και κάνουν τα πάντα να μην αναδειχθεί ο ΠΑΟΚ και στην Ευρώπη. Εννοείς το πάνω από τον Τζάκι έχουν ένα τάραντο, ένα τάραντο το και γυαλίζουν βεβαίως. Πάρει και το γυαλίζουν. Από την Κερατέα. Ναι. Απλά διευκρινίζω εγώ ρε παιδί μου για να είμαστε καλυμμένοι. Όχι, και βλέπανε αυτό του Ταραντίνο, μια ταινία και ήταν πολύ ευχαριστημένοι όλοι. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα Κωστή, αυτό που φώναζε και φωνάζει από το καλοκαίρι είναι το παγκόσμιο ποδόσφαιρο κυριαρχούν τα χαφ. Νομίζω το είδαμε στο Μουντιάλο ότι οι ομάδες που είχαν χαφ που τρέχουν και τα λοιπά κατέκτησαν και τους τίτλους και γενικά πετυχαίνουν πράγματα. Εχθές το μόνο λάθος για μένα που βγάζω στο Λουτσέσκο είναι ότι έβαλε παίχτες χωρίς τρεξίματα. Δεν μπορείς να τα απεξέλθεις σε μια τέτοια ομάδα και φάνηκε ότι ο μοναδικός για μένα διακριθέντας, ο μοναδικός, ένας από τους διακριθείς τέλος πάντων ήταν ο Ζαμπά, ο οποίος ήταν ο μόνος που μπορούσε να αντέξει τα τρεξίματα. Ναι. Πιστεύω ότι είχε θέσει και ο Λιμιός, θα έπρεπε και ο Ακπομή, ο Καρέλης και εγώ, δηλαδή ανθρώπους που θα μπορούσαν να τους πιέσουν, γιατί έτσι όπως παίξαμε και τον Μπέλκα, κάποια στιγμή πιστεύω ότι τον Μπέλκα αυτά τα δύο τα θηρία εκεί μπορεί να τον πατήσουν κιόλας, έτσι πως ήταν αναμετάς. Ήταν απομονωμένος, έτρεξε, πάλεψε, αλλά ήταν άχαρος. Μα ψώφισε, έτρεξε άσκοπα και όλη η ομάδα άσκοπα, άχαρο. Γιατί αυτές οι ομάδες δεν σε αφήνουν να ανασάνεις. Πραγματικά, να γίνει χθες πραγματικά είδα ποια είναι η διαφορά στο μάτς με την Μπενφίκα. Ήταν όλοι τους τόσο συγκεντρωμένοι, δηλαδή εχθές τα λάθη που κάναμε με την Μπενφίκα δεν έγιναν. Άλλο τώρα κάποια λάθος πάσα, κάτι που δεν σου βγαίνει, ναι, αλλά τα εύκολα λάθη που κάναμε
τα αβίαστα. Ίσως στη φάση του Βέρμπλουμ, εκεί όπου ο Βέρμπλουμ μια-δυο φορές του φεύγει αβίαστα η μπάλα, δείγμα ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος. Είδες όμως ότι τουλάχιστον 5-6 φορές έκοψε φάσεις έξω από την περιοχή, ναι, αυτό που λέμε πάντα. Η εμπειρία. Ότι μην τον αφήνεις να κάνει σούτ. Αυτό που ο Κάνιας το έχει, λες και έκανε τάμα. Ακόμη και την κάρτα, ρε φίλε. Θα την πάρω την κάρτα. Αν είναι έτσι, ο αντίπαλος να μην μου βάλει γκολ, ας πάρω έτσι κάρτα. Είδες ποια διαφορά. Δεν περιμένει να έρθει ο αντίπαλος αυτόν. Πάει αυτός στον αντίπαλο αυτός, όταν είναι ένα σουτάρι. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι, αυτό είναι μια πολύ μικρή λεπτομέρεια, αλλά ειδικά στο αμυντικό χαφ, φίλε, είναι τεράστια υπόθεση. Δεν σε αφήνω, δεν σου δίνω ένα-δυο μέτρα για να χρειαστεί να έρθω τετ-α-τετ. Πάω, έρχομαι εγώ επάνω σου για να σε κόψω. Γι' αυτό λέτε και κόφτης και όχι, ξέρω εγώ, αναμενόμενος ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, Κωστή, το σημαντικό είναι, πρώτον πολύ σημαντικό που δεν είχαμε καμιά συντριβή, γιατί θα μπορούσε να συμβεί έτσι και να ρίξει και την ψυχολογία της ομάδας. Φυσικά. Και του κόσμου και τα πάντα. Πιο και πολύ απ' όλα, αυτό φοβόμουν μέσα αγωγικά χθες. Μα έτσι πως πήγαινε το παιχνίδι και ο ρυθμός κάτι που είχε πάρει και τα λοιπά, μη γίνει θα κάτι να σε πάρει από κάτω. Αυτό. Μη γίνει κάτι που θα έριχνε όλη την ομάδα για το παιχνίδι της Κυριακής. Αυτό με ενδιέφερε. Όχι αυτό κατά αυτό το μάτς πες. Έτσι. Συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό και κερκίδα και ομάδα για να δώσουμε την απάντηση που πρέπει πρώτα αρχικά στην Κλέφτρα. Σε αυτούς. Στην Κλέφτρα, μετά στη Λέστερ της Ελλάδος και μετά στους άλλους τους αρχικλέφτερους, κανονικά. Την άλλη ομάδα. Ναι, γιατί κάτι ακούγει από τα κλίματα και τέτοια και γι' αυτό λέω για Λέστερ. Τι αμάρτιες πληρώνουμε. Γιατί. Γνωστή μου. Γιατί. Γεια σου, Κολομπάβε. Τα λέμε, αγόρι μου. Πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Πέσαμε. Πέσαμε. Μούτσο. Ναι, σήμερα αμέσως μετά την εκπομπή έχω βαλίτσα έτοιμη. Φεύγω. Ανόβερο. Αύριο το βράδυ θα είμαι εκεί, σήμερα το απόγευμα. Αύριο το βράδυ θα πάμε σε διάλειμμα. Αύριο το βράδυ έχω τη χαρά και την τιμή. Αποδέχτηκα αμέσως την πρόσκληση των παιδιών από το Ανόβερο να παρουσιάσω μια μεγαλειώδη εκδήλωση. Περιμένουμε πάνω από 1000 άτομα από κάθε άκρη της Ευρώπης, από κάθε άκρη του κόσμου, σε ένα μοναδικό συναπάντημα παοξίδικο. Τα ετόπουλα του Ανόβερου έχουν ετοιμάσει μια μοναδική επαιτειακή συνάντηση, χορό, πείτε το, ξέρω εγώ, εκδήλωση, πείτε το όπως θέλετε. 15 χρόνια κλείνει ο σύνδεσμος και θα γίνει κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει σε τέτοιο επίπεδο στο εξωτερικό από κανέναν άλλον σύνδεσμο. Η αίθουσα θα είναι κατάμεστη, πάνω από 1000 άτομα και αυτό που θα ζήσουμε θα είναι μοναδικό. Φεύγουμε μαζί με Κρομλίδη και Μανολόπουλο να πάμε επάνω, να δούμε τα φιλαράκια μας, να ο κάθε ένας με το δικό του τρόπο να συμμετάσχει, να βάλει το δικό του λιθαράκι. Θα είμαστε μαζί με Λαγωνίδη, μαζί με Τουρσουνίδη, μαζί με Αλεξανδρίδη, μαζί με ανθρώπους που θα έρθουν από κάθε άκρη της Ευρώπης για να χαρούν μαζί μας σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Σίγουρα θα έχουμε βιντεάκια, σίγουρα θα έχουμε από εκεί εικόνες για να συμμεταφέρουμε. Σας το λέω έτσι επειδή με ρώτησε και ο φίλος εδώ πέρα, ο Χαράλαμπος, οπότε θα είμαστε εκεί. Θα προλάβω λογικά το μάτς της ΑΕΚ, θα το προλάβουμε ίσα ίσα την Κυριακή που επιστρέφουμε να δούμε την ομάδα απέναντι σε αυτή που έβαλε κοιλίδα στην ιστορία της. Έκλεψε ένα πρωτάθλημα, έκανε αυτό ακριβώς που κατηγορούσε για μία δεκαετία τον Ολυμπιακό. Ότι μου πήρες ένα πρωτάθλημα, του έλεγε του Ολυμπιακού, του Βάλνερ μες στα χαρτιά. Το ίδιο κάνατε πέρσι. Το ίδιο κάνατε πέρσι. Και για την αδικία, τη λαμογιά, υπάρχει τιμωρία. Το πρώτο μέρος τιμωρίας το πήρατε στο ΆΚΑ. Το πήρατε στο ΆΚΑ σε ένα βράδυ ταπείνωσης για την ΑΕΚ. Έπρεπε να φάτε άλλα 5 γκολ. Το δεύτερο κομμάτι ήταν η πρώτη εμπειρία στο δρόμο που μπήκες κλέβοντας, στο Σεντόνι. Αυτό που έπαθε στον Άγιαξ. Έρχεται και η Μπάγεν, περίμενε. Το τρίτο σκέλος είναι στον τόπο του εγκλήματος, την Κυριακή. Θέλω οι Έλληνες παίχτες, ο Πέλκας, ο Δημητράκης, ο Βιερίνια, τον λογίζω ως Έλληνα, έτσι. Οι Έλληνες παίχτες που νιώθουν, ο Μαλεζάς, να πιάσουν τους παίχτες και τους καινούριους παίχτες που δεν βίωσαν αυτό που έγινε πέρσι, το Βέρμπλουμ, τον Ακμπομ, τον Γκαρέλι, και είναι αυτοί που ήρθαν το καλοκαίρι.
τον Ντόσκα, αυτοί που ήρθαν οι φρέσκοι, και να τους εξηγήσουν, αν χρειαστεί να τους δείξουν και βιντεάκια, να τους δείξουν και εικόνες, τι έφτιαξαν, τι ετοίμασαν πέρυσι στον ΠΑΟΚ, τι πλεκτάνη έστησαν, πώς έκλεψαν από τα χέρια της ομάδας ένα πρωτάθλημα. Θα πάμε σε διάλειμμα, θυμίζω ότι κληρώνουμε 3 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Άρη, πολύ μικρό ενδιαφέρον βλέπω, κατανοητό. Το μυαλό τώρα είναι σε αυτό που έγινε χθες και σε αυτό που θα γίνει την Κυριακή. Τα εισιτήρια την ΑΕΚ τα δώσαμε και δίνουμε και ένα τραπέζι στη Λαδόκολα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα ρε Γιώργο Κόρο αθάνατε! Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε. Το μυαλό στην Κυριακή, έρχομαι στις γραμμές. Το μυαλό στην Κυριακή. Όσοι ξεκουράστηκαν, λογικά θα παίξουν και ο Κρέσπο, λογικά και ο Κάνιας και ο Μάτος και ο Λιμιός και ο Άρντα και ο Μπίσεσβαρ. Θα χρησιμοποιηθούν και ο Πρίγιοβιτς. Θα χρησιμοποιηθούν οι βασικοί, ας το πούμε έτσι. Κλείνουμε την παρένθεση τη χθεσινή, κέρδη μόνο παίρνουμε από το χθεσινό, κρατάμε τα παράσημα μιας ακόμα υποδειγματικής, μιας ακόμα μαγικής εξέδρας. Η εικόνα αυτή κάνει το γύρο του κόσμου εχθές, το γύρο του κόσμου πλέον τα social media, κάτι που παλιά μόνο εμείς είχαμε τη δυνατότητα να το δούμε στα μεγάλα σπορ του Βορρά, όταν παίρναμε τον Μπούζα πρωί. Και υπήρχε αφίσα σήμερα και στη μέση υπήρχε, όπως ήταν μεγάλη, υπήρχε το δισέλιδο με την κερκίδα. Αυτό έμενε εδώ. Το βλέπαμε μόνο εμείς ή το έβλεπαν κάποιοι στα στιγμιότυπα που έδειχνε, αν έδειχνε κανένα ξένο κανάλι. Έτσι, τώρα, εκείνη την ώρα που πραγματικά ξεδιπλώνεται το τεράστιο πανό της Μηχανιώνας και ο κόσμος δημιουργεί αυτή τη μαγική εικόνα, μπορεί να φτάσει σε κάθε άκρη της γης μέσα από το διαδίκτυο και έτσι να διαφημίσει την κορυφαία αυτή έδρα στον κόσμο. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Τρία εισιτήρια δίνω για ΠΑΟΚ Άρης για τον αγώνα με τον συμπολίτη για το κύπελο. Θα ασχοληθούμε μετά από το βράδυ της Κυριακής, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Εγώ. Εσύ. Είμαι εγώ, να πω εγώ καλημέρα. Καλώς το παιδί ρε. Μια χαρά. Φίλε, χθες δεν έπρεπε να παίξω την αρχή. Δεν έπρεπε να παίξει. Ναι, ναι. Δεν ήσουν καλό, Ευγένη. Δεν ήσουν καλό. Είναι από τα κακά σου, από τα άσχημά σου μάτς. Κωστή. Όπως και ο Μαουρίσιο χθες. Δεν... Κωστή. Ένα πράγμα λίγο να. Επειδή θα το... οι παίχτες μας, οι παίχτες του ΠΑΟΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα και σε... μέχρι ένα επίπεδο είναι στο 8-9. Ο Κουσάτκοφ είναι στο 7-8. Ναι. Έτσι. Εχθές που έπαιζε με μια ομάδα που ήταν στο 15. Οι παίχτες σου φαίνονται στο 3-4, μέσα από και στο 2. Ναι, είναι και ποιον έχεις απέναντί σου. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω έτσι. Ναι. Μεγάλη σημασία. Ο Σάτχοφ εχθές δηλαδή τον είδα σε μια φάση, τον μπροστά μου κιόλας έγινότανε, που ήταν σαν να έβλεπα το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, που ήθελε το περσινό, που ήθελε να τρέξει το παιδί, αλλά ο άλλος ρε φίλε... ήταν σπρίτερο ο τύπος. Μα, τώρα... ούτε θεωρείται και... ας το πούμε, ας πιο γρήγορο ο Σάκοφ, έτσι. Κακά τα ψέματα. Ακριβώς. Ξέρουμε το παιδί, τα καλά του, ξέρουμε τι κτλ. Πάντως πιστεύω, πολλοί πιστεύουμε και δεν θα κρίνουμε τώρα τον προπονητή από αυτό, έτσι. Πολύ καλά έκανε, γιατί αυτό που έλεγα εγώ χθες ήταν ότι σε αυτά τα μάτς κοιτάς να μην διασυρθείς. Είτε 0-1 είτε 0-5 το ίδιο δεν θα ήταν. Όχι. 0 βαθμούς δεν θα έγραφε. Όχι, δεν θα ήταν το ίδιο. Ναι, δεν θα ήταν το ίδιο. Ναι, πρόσεξε. 0 βαθμούς δεν θα έγραφε. Πρόσεξε, άλλο τι θα έγραφε. Άλλο θες αν το δούμε βαθμολογικά, ναι, 0 πόντους πήρα και τώρα. Μπράβο. Επειδή όμως. Πρόσεξε, ναι. Επειδή δεν είμαστε από τσιμέντο και επειδή είμαστε ΠΑΟΚ και τα ζούμε όλα στα άκρα, φίλε. Στα άκρα. Τα συναισθήματα, οι φλέβες μας είναι πεταγμένες μόνοι μας στο λαιμό. Είτε πρόκειται για το καλό, είτε πρόκειται για το στραβό. Έτσι, δηλαδή, μεσαία κατάσταση. Και μ' αρέσει κιόλας αυτό να σου πω την αλήθεια. Δεν είμαστε ξενέρωτοι. Είμαστε αυτό. Επειδή λοιπόν, αν χθες ερχόταν ένα 0-4, ένα 0-5, δεν ξέρω εγώ τι, αυτό το πράγμα θα είχε οπωσδήποτε απόνερα, θα δημιουργούσε μετασεισμούς, θα το εκμεταλλευόντουσαν κιόλας αυτοί οι οποίοι είναι χεσμένοι και έρχονται την Κυριακή στην Τούμπα. Δεν ήθελα να έρθει ένα τέτοιο αποτέλεσμα, φίλε. Κατάλαβες. Εμένα μ' άρεσε, κανείς δεν ήθελε. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας υπήρχε και μεγάλο αποτέλεσμα, το μεγάλο σκορ, γιατί δεν παίζει. Πάντα ρε φίλε, όταν στο 7 γίνεται. Να σου πω κάτι. Όταν στο 7, με χαρακτηριστική ευκολία,
ανοίγουν την μπάλα και κάνουν το 1-0, το 0-1, λες, οπ, ναι, ναι, ναι. Τι έγινε ρε παιδιά. Εδώ είμαστε. Εμείς μετά, στην Κερκίδα, μετούσαμε με τα δάχτυλα. Λέγαμε ένα στον άλλο, ξαναμετράτε με τα δάχτυλα. Άρα, ναι, καλώς ναι. Κρατήσαμε την καλώς κρατήσαμε σε ένα τόσο χαμηλό σκορ, γιατί αυτοί, και αν δεις, νομίζω πουθενά άλλου δεν έχουν βάλει μόνο ένα γκολ φέτος. Πρώτη φορά είναι. Πολύ καλές ευκαιρίες. Και θα μπορούσαμε, αν μας έδινε και το πέναλτι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, που είναι ένα εξόφθαλμο πέναλτι, να πάμε στο 1-1. Δεν το καταλάβαμε εμείς, ποιοι είχαμε μιλά πολύ. Κανένας. Όσους ρώτησα, όχι, κανένας στο γήπεδο. Το Σωτήρης ήταν στο γήπεδο. Φίλοι που ήταν μέσα, Κροατές, μου στείλαν μήνυμα. Το είδατε. Δεν είδαμε πέναλτι. Δεν είδαμε, όχι. Κατάλαβες. Δεν φαίνεται. Αλλά η ομάδα είναι η ομάδα με ένα άρεσε από τη στιγμή που έγιναν οι αλλαγές, γιατί εκεί φάνηκε ακριβώς η ποιότητα της ομάδας μας φέτος. Ναι. Έτσι. Και πήγε και καλά έκανε ο Λουτσέσκου που του πήγε λαού, γιατί την άλλη φορά με την Μπενφίκα το πήγε ανοιχτά, πάμε να σας βάλουμε ένα γκολ, να σας βάλουμε το δεύτερο. Αλλά... Έτσι. Μου γράφει η Λιάνα, Κωστή μου συγχαρητήρια και στους Άγγλους για το πανό για τη Μακεδονία. Να τα λέμε όλα. Ναι. Όλα τα λέμε. Έτσι. Όλα. Έτσι, εγώ ήθελα στο τέλος να τους χειροκροτήσω πραγματικά. Όλα. Ήτανε, γιατί η χώρα τους πρώτη-πρώτη τρέχει να επικυρώσει συμφωνίες. Πρώτη-πρώτη τρέχει, έτσι. Να κάνει το βαστάζο στους γείτονες. Ναι, θέλω γιατί, να πω. Φίλε, βλέπουν και δικά μας πράγματα στο Λονδίνο. Ναι, φυσικά. Έχουν δικά μας πράγματα φυσικά. Στο Λονδίνο. Φυσικά. Οι Άγγλοι όλοι ξέρουν από ιστορία της Ελλάδας. Έμαθαν, αφού έχουν ένα κομμάτι εκεί. Ακριβώς, έμαθαν φυσικά. Τα πήρε, λέει ο Έλγιν, λέει για να τα σώσει. Τι λέει αλήθεια, ρε φίλε. Σοβαρά, ας τα επιστρέψει τώρα που σώθηκαν. Ας τα επιστρέψει. Τέλος πάντων. Σώσε μας. Εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε να σωθούμε. Μόνο οι άλλοι πρέπει να σώθουν. Έγινε. Έχουμε καμιά κλήρωση, βάλε μας άμα έχουμε. Πάω κάρι εισιτήρια 3 δίνω. Βάλε. Γεια, καλημέρα. Έγινε. Γεια σου, Άγγελε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Έλα, Γιώργο μου, έλα. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ. Καταρχήν να σου ευχηθώ καλό ταξίδι. Ευχαριστώ, καλό να ευχαριστώ πολύ. Το καλό να μας γυρίσεις. Αυτό. Με χαρούμενος. Με εικόνες, και γεμάτος με εμπειρίες. Εκεί θα ζήσουμε υπέροχα πράγματα. Πολύ παοξίδικα. Λοιπόν, καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια τον κόσμο μας. Ήτανε άψογος. Εκτός από 2-3 παιδάκια το οποίο ήταν πολύ πιο χαρούμενα και πετάξανε μέσα στον... Δεν θα χαλάσουν την εικόνα των χιλιάδων. Όχι. Ευτυχώς δεν τις πετάξανε μέσα στον ογκοσμό. Εντάξει, θα συζητούσαμε για έγκλημα. Ευτυχώς δεν τις πετάξανε και τα λοιπά. Το αποτέλεσμα καλό. Παίζαμε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Εάν σκεφτείς ότι το μπάτζετ τους είναι 800 εκατομμύρια, το δικό μας φτάνει περίπου τα 50. Τέτοια είναι η διαφορά. Μπράβο. Μπράβο τους και πάλι. Σταθήκανε πάρα πολύ καλά. Ήταν ένα παιχνίδι με μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Με πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Και όλα πήγανε καλά. Θέλω να ξέρω εάν βγήκε η απόφαση όχι. Για τον Πασχαλάκη. Όχι. Τον κάλεσε, δεν ξέρω αν θα. Τρέχουν να προλάβουν όπως βλέπεις. Τώρα του έπιασε μια πρεμούρα, μια λαχτάρα. Ναι, εντάξει. Μια αναμπουμπούλα. Γι' αυτό είπαμε. Μην του δίνει πάτημα. Βλέπεις. Τώρα κινήθηκαν. Μπαμπαμ. Τα καμπανέλια του Μυραλάς ακόμα ηχούν οι καμπάνες. Έτσι δεν είδα τίποτα. Τώρα άρον σταύρωσον αυτόν. Και θα ήθελα την Κυριακή όπως σηκώσε ένα τεράστιο πανό μηχανιών να σηκωθεί ένα τεράστιο πανό και να έχει ένα πιστόλι για να φοβηθούν τόσο πολύ. Κάποιος μου είπε χιλιάδες πάνες. Να πάμε λέει με πάνες λέει στο γήπεδο όλοι και να ανεμίζουμε πάνες. Κάτι θα σκαρφιστούν τα τσακάλια, κάτι. Να ξέρεις. Κάτι. 4-16 βάλεμε. Τα εισιτήρια δώσα κάπου αλλού. Έχω το δικό μου. Έγινε Γιώργο. Θα σε πάρω τηλέφωνο μετά, σε θέλω. Εντάξει. Ναι, να σε καλά. Έγινε, να σε πολύ. Καλά. Έγινε. Να σε καλά. Αδερφέ μου, Κρομλίδη. Αγόρι μου. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλώς το παιδί, ρε. Πού είσαι, αγοράκι μου. Έλα, ρε γαϊδουράγκαθε. Τι γίνεται, αδερφέ μου, είσαι καλά. Μια χαρά είμαι, αγόρι μου. Μπράβο, χαίρομαι. Λοιπόν, πώς βλέπεις, είμαι πολύ ψυχραιμός. Έτσι πρέπει. Απόλαυσα χθες τον αγώνα. Ήσουνε. Έτσι.
Ήσουν μέσα. Ναι. Ναι. Εξυπακούεται. Λοιπόν, Απόλλος, σπέζει στον αγώνα. Ένα υπέροχο παιχνίδι. Ναι. Έτσι. Βέβαια, εμπειρία είναι, φίλε. Κερδίσαμε, αυτή δεν έρχονται. Κερδίσαμε στις αφάνες. Ήμασταν 2-1 στις αφάνες. Είναι αυτό που λέμε ο αφανής ήρωας. Αυτός με την αφάνα. Δεν είναι σαν γιος. Εγώ λέω κάποια στιγμή θα πάει και θα του πει «Πατέρα, παιδί μου!» Θα τρέξουν σε αργή κίνηση ο ένας από τη μία εστία προς την άλλη και θα αγκαλιαστούν. Θα βγει η Χατζηβασιλείου να πει να φύγει ο τείχος και τα λοιπά. Πάμε πακέτο. Για πες, Δραγκαϊδουράγκαθε, για πες. Λοιπόν, ο διαιτητής ήταν για μένα άψογος. Του έφυγε όμως η φάση, φίλε, αυτή με το πέναλτι. Την έχασε. Φίλε, στο πρώτο ημίχρονο δεν έγινε η φάση. Στο τέλος του πρώτου ημίχρονου. Στο φάουλ που γίνεται και στην αναμπομπούλα. Στην 7η. Ναι. Μπροστά μας έγινε και δεν τον πήραμε κάποιο. Ναι, ναι, ναι. Ήταν τόσο να, για... Και ο άνθρωπος άφησε άλλα κι άλλα. Ναι. Ξέρεις κάτι. Πρόσεξε. Θα έπρεπε εκεί αυτός που είναι πάνω στη γραμμή. Γι' αυτό βάλαν τους επιπλέον, τους πλάινους. Είναι, είσαι εκεί, το βλέπεις μέσα. Το θέμα αυτό είναι, ρε φίλε, μέσα στον πολύ κόσμο να μπορέσει το δικό σου μάτι να διακρίνει μια καθαρή ανατροπή. Καταλαβες. Πολλοί κόσμος που ήταν στο γήπεδο δεν το είδε, Γαϊδουράγκαθε, οι περισσότεροι δεν το είδαν. Να διορθώσω λίγο τον Γιώργο. 830 εκατομμύρια πάτε πήγε. Ναι, ναι. Δεν είναι και 800. 830 είναι. Είναι και το ΦΠΑ. Τα 30 εκατομμύρια δεν είναι λίγο. Είναι η αφάνα του Γουίλιαν. Έτσι. Ναι. Κατέβηκε με μόνο με μία-δύο παίκτες, έτσι. Και όταν έβγαλε τον... Στην ουσία μόνο ο Αζάρ. Έβαλε τον Ζηρού. Ναι, ναι. Έτσι, πω, πω, το Ζηρού, φίλε. 60 εκατομμύρια και έβαλε 70. Πάγκο, άλλος βασικός στην παγκόσμια πρωταθλήτρια. Coach, γιατί δεν με βάζεις. Πρέπει να ψηθείς λίγο. Δηλαδή τον έχει τον Ζηρού και είναι φιλάνε πειραματικός. Περιμένει να παίξει, ας πούμε, στο φιλικό του Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Λοιπόν, τεράστιος παίκτης ο Μωράτα. Τεράστιος παίκτης. Ναι. Έτσι, εγώ, φίλε, είναι θεός, καθαρά. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς. Ήταν πανταχού παρόν. Ημίθεος. Έχασε το τρένο για να πάει κάπου. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό το περιστατικό. Έχασε το τρένο για να πάει κάπου. Και τον μάζεψαν κάποιοι φίλοι, τον είδαν τον αγώνα και τον πήραμε το αυτοκίνητό τους. Λοιπόν, τους είπε: Θα έρθω, λέει, να φάμε και να πιούμε, να περάσουμε, να δούμε ένα μάτς μαζί. Εντάξει, εντάξει, τώρα καταλαβαίνουμε. Πήγε, τους βρήκε, φάγαν μαζί, πιαν μαζί, βγάλαν φωτογραφίες. Δηλαδή, μόνο και μόνο η σκηνή στο τελικό που παίρνουν όλη την κούπα. Στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου και αυτός κάτσε μια γωνιά σαν να είναι ο λεπρός και δεν τη δίνει κανένας και του λένε ρε μάλα, έλα εδώ ρε, έλα εδώ ρε, εντάξει ρε παιδιά αφήστε, έλα εδώ να σηκώσει το παγκοσμίο κυπέλο ρε. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό της ταπεινότητας, αλλά παικτάρα φίλε. Έτσι, παικτάρα. Και μέσα και η Τσέλξη έχει τέσσερις παίκτες, οι δύο είναι στην Εθνική Γαλλία της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας και οι δύο είναι στην Εθνική Βραζιλία. Ένας δεν έπαιξε βέβαια. Έχει Γουλίαν και Δαβίδ Βίλιαν. Φίλε, αυτούς τους μαζεύουμε στα χαρτάκια. Το ότι τους βλέπουμε κιόλας. Τι να λέμε. Το ότι τους βλέπουμε κιόλας. Έτσι. Αυτό για να το καταλάβει. Χτες μας δώσανε μαθήματα πώς να παίζουμε και τους δώσαμε μαθήματα κερκίδας. Έτσι. Και συμπεριφοράς. Και μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήμασταν... Ούτε πήγαμε να τους σκοτώσουμε, να τους πάσουμε τα πόδια επειδή μπορεί να μην τους προλαβαίναμε. Έτσι. Και δείξαμε και σεβασμό ίσως και παραπάνω από ό,τι έπρεπε, έτσι. Δεν ξέρω, κάναμε τουλάχιστον κανένα πεντάλεπτο με δεκάλεπτο να ακούσουμε σφυρίχτρα για φάουλ. Έγινε Γαϊδουράγκαθε. Την καλημέρα μου σε όλους. Χαίρομαι που σε ακούω καλά, φίλε. Χαίρομαι που σε ακούω καλά, αδερφέ μου. Αυτό. Έγινε, αδερφέ μου, να σε καλά. Άντε, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Μία τελευταία γραμμούλα, γιατί πρέπει να κάνουμε και τις κληροσούλες. Προλαβαίνετε στα αναπομείναντα λεπτά να στείλετε μήνυμα FM κενό το μήνυμά σου στο 54526 για εισιτήριο. Και είναι λίγα τα μηνύματα που έχετε στείλει για τα εισιτήρια. Για εισιτήριο στον αγώνα της Τετάρτης για το κύπελο. Με το συμπολίτη. Πρώτα ασχολούμαστε με τη Χάρτινη, μετά. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Θανάση, ο Ροψάλης. Γεια σου Θανάση μου, τι γίνεται.
Καλά είσαι. Σαν το Τεριρέμ δεν έχει, φίλε. Σαν το Τεριρέμ. Και μάλιστα χοροδιακά. Χοροδιακά, βεβαίως. Βεβαίως. Ξέρεις τι μ' αρέσει. Να βρίσκω που και που και ένα ψάλτη που να βάζει και λίγο αμανέ μέσα. Δηλαδή, μ' αρέσει να είναι ο ψάλτης καλός, αλλά να βάζει και λίγο παράπονο, να βάζει και λίγο... Να έχει λίγο μέσα και λίγο αυτό. Αυτό δεν είναι ξέρω... από μόνο του, δεν χρειάζεται να... Αυτό δεν διδάσκεται, ούτε γράφεται. Είναι λατρευτική μουσική, δεν χωράνε άλλα πράγματα. Αυτό από είναι μόνο πώς βγαίνει αυτό, η ψυχούλα του καθενός. Δεν λέει πουθενά παβουγαδί και δίπλα και τα λοιπά, δεν έχει. Είναι... Έτσι, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, το χθεσινό παιχνίδι κρατάμε τις εμπειρίες. Mm-hmm. Πώς ναι. παίζεται το μοντέρνο ποδόσφαιρο, το ολοκληρωτικό, από ομάδες που θέλουν να αποκτήσουν μεγάλα τρόπαια. Μ' αρέσει η ομάδα μας γιατί παίζει ένα τακτικό ποδόσφαιρο σοβαρό, ακούει τον προπονητή, είναι ακόμα στις αρχές το χτίσιμο, αλλά θα γίνει ακόμα καλύτερη. Και εκείνο που με πειράζει είναι ότι, ότι προσπαθούν τον τελευταίο καιρό να βρουν πάτημα για να σκίσουν το Λουτσέσκου. Ενώ όλη την προηγούμενη εβδομάδα αναλώθηκαν σε αναλύσεις, μέχρι που είπαν, ξέρετε, την προπόνηση γίνεται στο πρωτάθλημα της Αγγλίας, που είναι το δυσκολότερο και το πιο σκληρό, για να αντεπεξέλθουν στους ρυθμούς εκείνων των αγώνων. Και υπάρχουν άνθρωποι που το ξεχνάνε αυτό, οι ίδιοι που το κάνανε αυτές τις αναλύσεις, το ξεχνάνε και προσπαθούν τώρα να ισοσκελίσουν, δεν θα έλεγα τη μέτρια την εμφάνιση, mm-hmm. αλλά τη διαχείριση που έγινε έτσι αυτήν την κάπως υποτονική, να την πω. Ας το πούμε πιο σφιχτή. Πιο σφιχτή. Πιο σφιχτή. Ναι. Μα φαινόταν ότι έτσι και ανέβαζε ένα κλικ την απόδοσή τη, θα σε έσχιζε. Μα από την αρχή με το που είδαμε. Σε αυτό το επίπεδο. Ναι, ναι. Άμα τη εμφανίσει τη εντεκάδα, αυτό καταλάβαμε ότι εδώ πάει, να την πω τη λέξη, πιο συντηρητικά. Δεν θα ανοιχτεί. Και αυτό για μένα που καλά έκανε. Με τον πάγκο τη Τσέλσι και με την ομάδα τη στο Champions League, στο Europa League, στο πρωτάθλημα τη Αγγλία. Συμβαίνει με τον ΠΑΟΚ εδώ στην Ελλάδα. Είναι κάτι το αντίστοιχο. Σε μικρότερη κλίμακα. Λοιπόν, υπομονή θέλει και όλα θα πάνε καλά. Να σε καλά, Ιεροψάλτα μου. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Λοιπόν, Σωτήρη, δώσε μου λίγο ένα... καταρχήν έχω Νίκο Κρομλίδη, έλα το καλλιτέχνη μου. Έλα εδώ, αγοράκι μου. Αγοράκι μου. Είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος, Λιράρη. Έτοιμος, κουρδισμένος αυτά. Ήρθα να σε απαγάγω γιατί εσύ μπορεί να έχεις και ραντεβού με κάνα χορηγό το απόγευμα. Έστειλε μήνυμα. Ναι. Θα τρέξει σε χορηγό. Στο αεροπλάνο μπορεί να κλείσουμε τίποτα στο αεροπλάνο. Μπορεί. Τι να κάνουμε, αδερφέ. Αν δεν τρέξουμε εμείς για την εκπομπή μας, φίλε. Κάτι να κάνουμε. Κάτι να κάνουμε. Αεροσυνοδό. Τι να κάνουμε. Αεροσυνοδό. Πάρα πολύ ωραία. Κοίταξε, η αεροσυνοδό θεωρώ ότι είναι στην τριάδα με τα πιο. Δεν είναι. Είναι. Στιούαρντες. Είναι η αεροσυνοδή. Ρε παιδί μου, καταρχήν αεροσυνοδός και να είναι, ξέρω εγώ, άσχημη αυτά και τα λοιπά. Λίγο δύσκολο. Και νοσοκόμα. Και νοσοκόμα. Να είναι και τα απογεύματα δουλεύει νοσοκόμα. Ναι, ναι, και κάνω και την αδαγωσόστρια στο μεταξύ. Δηλαδή έχω μια αυτή. Νικόλα μου. Νικόλα μου. Πάμε, πάμε να απολαύσουμε όλο αυτό που θα γίνει στο Ανόβερο. Λοιπόν, μαέστρο. Δώσε μου λίγο ή δώσε μου εσύ, Νικόλα, αφού είσαι εδώ, δώσε μου τρία νούμερα από το 1 μέχρι το 42. Ναι, δεν είπα ποιο. Όχι, αν θες το 3 που μου έδειξες να το βάλω, το 3. Το 3, ναι, το 3. Ναι, το 3, για πες. Το 3, το 17. Ναι. Και το 24. Και το 24. Και ένα ακόμα. 32. 32. Έγινε. Μαέστρο, θα βάλεις τίποτα. Βάλε τίποτα, αγοράκι μου. Βάλε. Βάλε τίποτα για να βγούμε έτσι στο φύγε. Μία το μεσημέρι θα απολογηθεί, μου γράφει η Χρύσα, ο Πασχαλάκης. Λοιπόν, τσόφα μου, θα το δω αυτό, δεν το αφήνω έτσι και θα το πούμε κιόλας τώρα, δεν θέλω να το αδικήσω το θεματάκι, αυτό που μου λες για τους Καρτάδο, γιατί είναι στο φεύγα, στο παραένα, θα το δούμε αν ισχύει, είναι πολύ λυπηρό, πάρα πολύ λυπηρό, πάρα πολύ λυπηρό. Λοιπόν, άνοιξε αγόρι μου, άνοιξε. Το τραπέζι πάει στον Τινούδη Γιώργο. Κωστή, βάλαμε μόνο για το τραπέζι, πάω παντού και πάντα.
τα εισιτήρια Τσακυρίδης Δημήτρης 907. Κώστας Τσερέπης ή Τσερέπης ή Τσερέπης. Για το Κώστας είμαι βέβαιος που πηγαίνει ο τόνος. Εκτός αν είναι Κωστάς. Φαντάζεσαι. Εκεί. Και Ψαθόπουλος Σπύρος. Εσείς οι τρεις. Τώρα θα σας πάρει η γλυκητά τη Μαριλής. Για να δώσετε άμκα, νούμερο παπούτσι, παιδικές ασθένειες. Πότε πρώτο είπατε μαμά, πρώτο μας που είδατε με τον Μπάουκ, αγαπημένο φαγητό, αγαπημένα χρώματα κτλ. Και αριθμό ταυτότητας. Και παίχτη από κάπα. Και παίχτη από κάπα. Ο καταπληκτικός Ζαμπά. Από κάπα. Ο καταπληκτικός Ζαμπά. Μου κάνει σήμα με τα χεράκια του. Ή χαιρετάει σαν του Σιμίτη. Είναι τι είναι αυτό. Τέλος, να φύγουμε. Φεύγουμε. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Μην ξεχνάτε ότι χορηγή δεύτερης ώρας είναι το ΠΑΟ Κότο. Εκεί ασφαλίζει το αυτοκίνητό σας. Εκεί και το μηχανάκι σας. Τηλεφωνείτε, ενημερώνεστε, μπαίνετε στο paokoto.gr αλλά και στο 211-935-5000. Συνεργασία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με την υποστήριξη Insurance Brokers. Έχει κάνει εκεί πάλι μαγικά πράγματα ο Κιάτας. Και βέβαια λαδόκολα from the κορδελιό του Χαρμάνκιοι. Καταπληκτικές γεύσεις να τρώει η μάνα και στο παιδί να μην δίνει σε έναν υπέροχο full ανακαινισμένο χώρο. Περνάνε απ' έξω και δεν το γνωρίζουν το μαγαζί. Δεν έκανε απλά ανακαίνιση, δεν έκανε ένα βάψιμο. Το γκρέμισε και το ξανάχτισε. Το ξανάχτισε. Έκανε νέα λαδόκολα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με την Κυριακή. Μόνο νίκη με τη Χάρτινη και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Αύριο το βράδυ μπορεί να κάνουμε καμιά ζωντανή να πούμε σύνδεση με Ανόβερο, με τη μεγάλη γιορτή στο κλαμπ του Ανόβερου. Σας φιλώ γλυκά. Bye, 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 bye.